προσκυνάτε τον Ολυμπιακό. Μαγκές, περιμένετε. Τι έχουμε πάλι. Περιμένετε. Περιμένετε. Και τα παπούτσια μέσα. Και τα παπούτσια μέσα. Κουμπαράκι. Άστα όχ. Μια χαρά. Το δεύτερο. Για φέτος. Ναι. Από τα 10 που διεκδικεί ο ερασιτέχνης. Αλλά 8. Εκτός ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Εντάξει είμαστε. Λοιπόν, το δεύτερο. Μπράβο στο διοίκηση του Ολυμπιακού και στον πρόεδρο Μιχάλη Κουντούρη. Μπράβο στον προπονητή στα κορίτσια και μπράβο σε αυτά τα παιδιά της Χίου που είχαν πάει στον αγώνα. Το δεύτερο. Δεύτερο. Το δύο. Αν δεν το καταλαβαίνετε τι είπα να πει δεύτερο. Γιατί δεν ξέρετε από αυτά. Ο πρόεδρος σας και ο ένας του Παναθηναϊκού και ο άλλος της ΑΕΚ δεν δίνετε λεφτά εκεί. Εκεί στη μάνα ΑΕΚ και στον πατέρα εκεί στο Παναθηναϊκό. Καταλαβαίνετε τι λέω. Εκείνη και η διαφορά. Σε μια πενταετία ο Ολυμπιακός στα αεραστεχνικά ομαδικά. Γενικά τώρα, ναι, 50. 50 κούπες, δεν υπάρχουν αυτά. Όχι, είναι και τα ατομικά όλα μέσα εκεί. 40 είναι 40. Ομαδικά. Εντάξει, 40. 50. Και να σας πω και κάτι. Τετάρτη, μια και το λέω τώρα, επειδή μιλάμε για ερασιτέχνη, το σημαντικό είναι, Άκη μου, η κάρτα φιλάθλου. Ναι. Το σημαντικό είναι η κάρτα φιλάθλου, 65.000 έχουμε φτάσει. Και εκείνη και η διαφορά μας, δεν τα εκεί. Εκείνη η διαφορά μας. Ξεχρεώσαμε του απατεώνα πριν, κάτι απατεωνιές πριν, προέδρου πριν από τον Μιχάλη Κουντούρη, 7 εκατομμύρια ευρώ. Μαζί με τη βοήθεια του Βαγγέλη Μαρινάκη και των οπαδών του Ολυμπιακού. Είτε θύρα 7 είναι των οπαδών του Ολυμπιακού. Των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Σας ανοίγουμε τα μάτια, πας και κάνετε κάτι εσείς, αλλά τι κάνετε. Εδώ μαθαίνω, εγώ διάβασα σε ένα site, άκια θα το πω. Όχι, λίγο να είναι στο κύπελλο. Πού το πας. Λοιπόν, στη μέση, διάβασα σε ένα site. Πήγαινε λίγο πιο εκεί. Ότι μία παίκτρια που πήρε ο Παναθηναϊκός, 50-60 χιλιάδες, πόσο, 50 νομίζω. Αυτή την παίρναμε πέρυσι με 25. Τι έγινε, εσείς 50. Έχουνε λεφτά. Μήπως κάτι άλλο έχει γίνει, λέω εγώ. Να ανέβει και η τιμή έτσι ξαφνικά, ξέρεις. Όπως ξέρω, και έτσι διαβάζω σαν site, εσείς τα γράφετε. Ναι. Εντάξει, εκεί μπορεί να ζητάνε περισσότερα. Ναι, αλλιώς είναι μπερκέτιδες εκεί. Τι λέει, όχι. Εκεί τρώνε ψωμί και. Ναι, έχουν λεφτά όταν είναι για παίκτες. Και εμείς ψωμί και τυρί τρώμε, αλλά το τρώμε τίμια. Και διαφορά. Εκεί είναι ρετάκι που λέγαμε και στο θέμα του ερασιτέχνη. Και το μπιζάκι εδώ του ερασιτέχνη. Η διαφορά μας. Φοβερό έτσι, εκεί. Ναι, τάκι μου. Το ένα, δεν φαίνεται το ένα. Μόνο εδώ είναι. Παλιά. 1, 2, 3, 6, 7 είναι του χρόνου. Πρώτη στα κύπελα. Γράφτε το αυτό. Ούτε το περνάτε. Και μην μας ζαλίζετε και τα. Γιατί θα φτιάξουμε και ομάδα. Πώς το λένε. Χάντμπολ. Χάντμπολ. Θα σας τα παίρνουμε και εκεί. Καθίστε καλά. Τα πιο σοβαρά μετά. Αυτά είναι τα αληθινά. Τα σοβαρά θα τα πούμε και τι βρωμιές κάνετε. Και τι βρωμιές κάνετε. Θα τις πούμε και τις βρωμιές σας. Πάντως θα έχει διαφορά. Ωραίο κυπελάκι, κοίτα εδώ. Έλα, κάθε κύπελο είναι. Για χτυπά τότε το χτυπήσει αυτό. Θα το χτυπήσω με τη σειρά του. Α. Πώς το κάνεις αυτό, κάτι. Κάτι πάνω το χέρι. Ναι. Άλλος ήχος. Τι μήχο, τι μεταλλικό. Έχει και χρυσό μέσα. Ρε, ούτε βοημίας να ήταν. Πού να τα δείτε αυτά, ρε. Πού να τα δείτε, ρε. Κυπελό. Το κύπελο. Αυτό είναι κύπελο. Όχι, να τα παπούτσια πάλι. Θα του τα δείξα τα παπούτσια. Α, τώρα τα δεν. Να μην τα δέσω. Α, εντάξει. Να σηκωθώ να μπερδευτώ. Θέλω να στο κοινό. Έλα, Ρέακη. Τι κάνει. Το κοινό είναι δικό μα. Ναι. Όχι, προηγουμένω ήταν για να μπουν μέσα τα παπούτσια. Ναι, άλλο εκείνο. Α. Λοιπόν. Και τα παπούτσια μέσα. Παπούτσα. Άντε πάλι. Παπούτσα. Τα μετά. Μέσα. Τα φωνή εντάξει. Όχι, πελάρα, έτσι. Καταπληκτικό. Μπράβο. Να σου πω κάτι. Σφυρίλατε. Το ένα σετ, καταρχήν η ΑΕΚ έκανε αρνητικό ρεκόρ σε σετ. Έχασε 25-8. 25-8. Παρακαλώ εγώ να πάει 25-0, αλλά
Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. 25-8. Οι άλλοι του Παναθηναϊκού πιστεύαν ότι, τι πιστεύατε, στο 2-1 τι. Μετά άρχισε ο Ολυμπιακός και πήγε τρένο. Σας πήρε λίγο σοβαρά κάτι, τα κορίτσια. Ήταν από το ταξίδι τότε, δε. Προς τιμή τους, να πω για τα κορίτσια των ομάδων των άλλων, έχουν ένα ήθος, μπράβο τους, σε αυτά δεν είναι... Αλίμονο. Αλίμονο, έτσι πρέπει να είναι. Και του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ και της Όχι, όλες οι αθλητικές, αλίμονο. Ήταν μπράβο, έτσι να είναι. Μα και ο... Και οι δηλώσεις... Κακή. Και οι δηλώσεις και ο κόσμος του Ολυμπιακού, όχι μόνο αυτό. Του Παναθηναϊκού το παραδεχτήκανε. Να τα σημειώνετε αυτά. Και... Γιατί χθες στη γνώμη εκεί, στο Sky, όχι μόνο αυτό, Ρετάκη. Να πω κάτι άλλο σε αυτό που λες απάνω. Ο Σκάι σήμερα το πρωί, εκείνος ο ΑΕΚΤΖΙΣ, που λέει... που διαβάζει την τις εφημερίδες. Είναι λίγο πιο τώρα, δεν είναι καλό το. Ας το κύπελο εσύ, ναι, πού να πάω. Εκεί, στην άκρηση. Εκεί. Εκεί. Είναι το κύπελο, με γεύνει το κύπελο. Άλλο το κύπελο, λοιπόν, θα φτιάξουμε εδώ. Ας δεν ήθελε να πει ότι είναι ΑΕΚΤΖΙΣ αυτός του Σκάι το πρωί 6 ώρα. Ναι. Δεν ήθελε να πει για το κύπελο. Πάλι ξαβάρεις από εδώ. Ρε, και εδώ είμαι, εσύ έρχεσαι από εδώ. Δεν είσαι σοβαρό. Ποιος ήρθε από εκεί τώρα, ωραία με τρολιάνεις. Σκέψου ότι τα είχαμε όλα τα κύπελα εδώ. Να ήταν πιο εύκολη η θέση μας. Τι να μας κάνουν να κοιτάνε εμάς, θα βλέπανε τα κύπελα. Τι κάνεις δε Γιατί να είναι ακόμα Μάρτιος. Τι το φέρνεις πολύ κοντά. Δεν πειράζει, το φόντο ρε φίλε, όλα. Κάτσε ρε τάκι. Είσαι ο καλός σκηνοθέτης. Γιατί έχεις... Δεν θέλω αυτόν εκεί τον Μπρισίμ, αυτός είναι καλός, ο Θωμάς. Ο Μπρισίμ είναι μόνο για τις προεκλογικές συμμετρήσεις. Το 1 εκατομμύριο το κάνει 4. Λοιπόν, μαγκιά του όμως, είναι τέχνη και αυτό εκεί. Εμένα με έχει αδυνατήσει, μ' άφησε μισό ο Θωμάς. Ρε Θωμά. Ακή, επίτηδες, ναι. Τι λέω εγώ να μαθαίνω. Βγάζεις το κίνητο πουλόβερ που φοράς. Του Ολυμπιακού. Είναι όλα, ρε παιδί μου, τα βάζουμε κάτι του μπάσκετ, έχεις του βόλεϊ. Ναι. Έχω από μέσα τα 43, καλυμμένη το κύπελο εδώ πέρα. Τι γίνεται. Άστα, είναι όλα υπολογισμένα τώρα. Μπάσκετ, έχουμε και μπάσκετ. Του πόλο τι να φέρω, να βάλουμε κανένα σκουφάκι, Τετάρτη παίζουμε πόλο. Με ποιους. Με αυτούς που δεν έχουν νικήσει ποτέ τον Ολυμπιακό και ούτε έχουν πάρει πρωτάθλημα ποτέ. 8.30 ώρα παίζουμε. Δεν γίνεται να χαμηλώ. Τον Παναθηναϊκό στο... Έλα. Πόλο. 8.30 μαγκές. Θα πάει καλά, όλα πάνε καλά. Βλέπετε. Για να έχει λίγο ενδιαφέρον να ρωτήσω. Όποιος Παναθηναϊκός θέλει, του χαρίζω καμιά 15 γκολ. Να ρωτήσω κάτι. 15 γκολ για πλάκα σου χαρίζω. Μπορούμε να αδειάσουμε τη μισή πισίνα, να παίξουμε στη μισή. Γιατί. Πώς για να περπατάνε αυτοί. Τι είναι, ο Μωυσής είναι ρεάκι. Ο Μωυσής που, τη κάτω, ρε, που σκίζει τη θάλασσα και μπαίνει. Πώς θα το χωρίσει. Ρε να πατώνουνε τα βαζέλια. Α, και από εδώ εμείς. Όλοι οι πισίνα, τι θα χωρίσουμε, τι είναι. Α, τι και πώς θα δεν κολυμπάμε. Ρε παιδί μου, εμείς θα κολυμπάμε, αυτοί θα περπατάνε. Μήπως το σώσουνε. Και πώς θα κολυμπάμε αυτό την αδειάσουμε. Αυτό σου λέει ο Μωυσής πρέπει. Πρόσφυγο. Ο Μωυσής δεν είναι που. Ναι. Έλα ρε. Και η Σαύρα Ιησούς. Είναι ένα ζώο που περπατάει πάνω στο νερό. Σας έχουμε τελειώσει σε όλα τα αθλήματα. Παρόλο τη λάσπη και την προπαγάνδα ενάντια του Ολυμπιακού και του Προέδρου του που κάνετε. Θα φτάσουμε και εκεί. Τους έχουμε τελειώσει. Πάμε ημερολογιακά, έχουμε πόλο. 8.30 ώρα Τετάρτη. Και όπως επίσης σημαντικό παιχνίδι. Το, καλά, αυτό είναι για τα πανηγύρια. Δηλαδή, εδώ... Δεν είναι για τα πανηγύρια, σε παρακαλώ. Ποιο? Πολύ. Είναι με το... για 25 γκολ. Ναι, το Βάζελο. Ναι. Είναι για τα πανηγύρια είναι ο Βάζελος. Και εμείς θα πάμε στο πανηγυράκι. Τι θες να κάνουμε δηλαδή, τι να πούμε άλλα, ότι όχι, θα έχει αγωνία. Δεν έχεις αγωνία, ρε. Εγώ είμαι να σκάσω. Ας πω που την έχω. Είμαι να σκάσω. Κάνεις, ας πω που την έχω την αγωνία. Ωραία, ναι. Θέλω πολλά γκολ. Ωραία, από 25 και πάνω. Τόσα βάζουν εκεί, ρε. Τόσα βάζουν εκεί. Άλλο που είναι κάτι διαιτητές που θέλουν να το κρατήσουν. Ναι. Πολλές φορές. Τόσα βάζουν, πολλές φορές. Το πάνε 14-7, ναι. 14-5, 16-4 εκεί, αντί 25-2. Τρομάρα σας. Ναι, άλλο τώρα. Πρωταθλητή πάντοτε είναι σε όλα τα σπορ. Ναι. Ναι. Σε όλα τα σπορ. Προς το παρόν έχετε πάρει ένα ανώμαλου δρόμου. Ανωμάλου δρόμου. Και ένα στον... με το φάρο. Και ως γνωστό. Που προς τιμή του που πήγε και εκεί, τέλος πάντων. Με ανώμαλους δεν μιλάμε. Αυτά τα δύο έχετε πάρει. Δεν βλέπω να παίρνετε άλλο. Πήρατε πρωτάθλημα. Στο μονοπάτι. Να πούμε και τα συνέχεια. Κάτσε ένα λεπτό. Κάτσε. Τι είναι το ανωμάλου δρόμου δηλαδή. Και τι είναι το μαλλού δρόμου. Γιατί δεν πήγατε στον ανωμάλου το δρόμο και πήγατε στον ανωμάλου. Ναι. Και τι είναι δηλαδή το μονοπάτι. Πήραμε το μονοπάτι στο κατσικό. Χώρι. Που πάνε τα κατσίκια δηλαδή. Και τι βγήκατε εκεί πρώτοι.
Δεν θα βγαίνατε. Και έχετε δει κανένα λαγό να έχετε πάρει χαμπάρι. Έχετε δει κανένα λαγό να τρέχει στην πόλη. Έχετε δει κανένα λαγό στην Κρυφόνη. Κάτσε λαγό, έχω δει να τρέχουν στην Ασία. Άλλο αυτό ρε. Πάλι στη φύση. Α, στη φύση. Εκεί είναι το στοιχείο του. Καλά. Λοιπόν, όλα τα λέμε. Εσείς ξεφτιλίζετε. Και θα πούμε και κάτι για το βόλεϊ την άλλη εβδομάδα όμως. Την άλλη. Πιο πάνω. Γιατί θα κάνετε και εκεί, πετάτε εκεί τις. Ναι, τι έχει γίνει τώρα. Λοιπόν, δύο πήρατε. Ένα στον ανώμαλο δρόμο και ένα εχθές με το φάρο. Εκεί, εκεί μείνατε. Σφυρίλατο. Έχετε καμιά... Μήπως θα πάρετε πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Ξέρω εγώ, άμα μας αφαιρέσουν 30 βαθμούς, όλα πιθανά τα έχω εκεί. Με το... Θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Ωραία. Στο πόλο δεν θα πάρετε. Είναι στο δικαστικό, βόλεϊ δεν θα πάρετε. Στο δικαστικό ρεπορτάζ. Ναι. Στο βόλεϊ δεν θα πάρετε. Στο πόλο δεν θα πάρετε. Στο μπάσκετ πρωτάθλημα είναι του Ολυμπιακού. Για πλάκα. Και αφήστε αυτά τα παιχνίδια που πήρατε και νομίζω ότι φτιάξετε την ομάδα. Με ποιον, με το φάρο και με το άλλο εκεί που παίξατε. Ή με το, μεγάλο προπονητή που είχατε. Που τρεις φορές στο ΟΑΚΑ έγινε τρεις ήττες. Δηλαδή αυτός ο μεγάλος προπονητής πήγε παντού με τον Παναθηναϊκό και κέρδισε όλες τις ομάδες στην Ευρώπη στις έδρες τους και στο ΟΑΚΑ χάνει. Πώς γίνεται αυτό, ρε. Πώς γίνεται. Και τον νικάει ποιος ο άλλος. Ναι. Ναι, όπως πώς είναι, γίνεται. Ναι. Μήπως υπάρχει κάτι άλλο. Με τον Μπάκεβιτς και με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ, ναι. Όπως γινόταν. Τίποτα, ρε παιδί μου. Εντάξει, όχι ειλικρινά. Πέρα από πλάκα. Μακάρι να έχετε... Πλάκα είναι, αλλά να το πάρουμε ναι, αυτή να καταλάβουν τι λέω. Μακάρι να πραγματικά ενισχυθεί. Αλλά για να το δούμε ναι. Και εμείς, γιατί πρώτα εμείς το καταλαβαίνουμε, έτσι, οι αντίπαλοι. Για να το δούμε, να σας δούμε και μια σοβαρή ομάδα. Αυτό. Κάτσε να δούμε και άμα πράσετε και πάτε σαν νοκάουτ. Πάμε στα δικά μας. Γιατί ο Ολυμπιακός θα πάει σαν νοκάουτ. Πάμε στα δικά μας. Για πλάκα. Είναι 5 παιχνίδια. Από τα 5 παιχνίδια. Τα τρία είναι στο ΣΕΦ, τα δύο είναι έξω. Ένα την Τετάρτη με την Μπάμπερ και ένα με την Κίμ και έξω. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία Μπάμπερ για μένα. Για μένα. Για τους παίκτες του Ολυμπιακού υπάρχει. Για μένα δεν υπάρχει. Ο Ολυμπιακός θα κερδίσει. Και παίζουμε μετά με Ζαλγκίρις και Ρεάλ μέσα. Άλλες δύο νίκες. Έχετε τη ΣΕΣΕΚΑ και η Κίμικη. Εγώ θα δω μία-μία. Πώς μου κρύβεις αυτά τα κύπελλα συνέχεια. Πώς τα καταφέρνεις. Δηλαδή ο Ολυμπιακός. Με 8-6 είναι και, μπορεί να βγει και δεύτερος. Τίποτα, εμείς Τάκη, άκου. Αυτά είναι για του... Όχι, εγώ θέλω να πω με λίγα λόγια, ας το δεύτερο και το... Με όποιο και να παίξουμε και τέταρτη να βγούμε, ρε. Και τέταρτη να βγούμε. Θα παίξουμε τη Φενέρ. Υπάρχει περίπτωση ο Ολυμπιακός να κάνει τρεις ήττες μέσα στην Τουρκία. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Ούτε μία σε εκατομμύριο! Κατάκι μου, εμείς κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Ναι, εγώ... ναι άλλο, ναι, ναι, κατάλαβα. Κάνω μια ανάλυση. Ναι, εσύ κάνει μια ανάλυση. Εσύ κάνει τη δικιά σου. Θα πεις ότι θα κάνουμε 5 ήττες. Κάντε, εσύ, ο Παναθηναϊκός. Εμείς κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Κάθε παιχνίδι είναι τελικός. Πραγματικά τελικός. Το αποδείξανε. Πώς θα δείξανε οι παίκτες μας πώς θα αντιμετωπίζουν τα παιχνίδια από εδώ και πέρα. Έτσι. Βλέπουμε και πράγματα διάφορα. Επιστρέφουν. Και οι τραυματίες σιγά σιγά. Όλοι ήρθανε. Όλο τζέσκι είναι και μια χαρά. Το Γιάννη άρχισε τα καρφώματα, καλά θέλει η πορεία ακόμα. Α, σε θέλει η πορεία. Τέφος όμως. Δεν θα υπήρχε κανένα ενδιαφέρον φέτος Ευρωλίγκα αν έπαιζε ο Γιάννη. Κανένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, τώρα μια και μιλάμε για τον μπάσκετ. Με εξοργίζετε και ενώ δεν θέλω να πω κάποια πράγματα, γιατί σέβομαι τους οπαδούς στη δική μας, να είναι σαν και εμάς. Δεν σέβομαι τους οπαδούς που τα παίρνουν. Τους οπαδούς που αγαπάνε. Λοιπόν, αναφέρομαι σε αυτούς. Από πού και ως που θέλετε να πιστέψουμε όλη η κοινωνία της Ελλάδος ότι ο Παναθηναϊκός ζήτησε 200 εισιτήρια. Από πού και ως που. Όχι, εντάξει. Είστε ψεύτες. Πρώτον, δεν γίνεται να σας τα δώσουν γιατί δεν τους δώσατε κι εσείς που ήρθανε 300 άτομα και χωρίς εισιτήρια, αλλά ήρθανε αυτοί. Αυτοί ήρθανε χωρίς εισιτήρια. Εσείς θα πάτε χωρίς εισιτήρια. Δεν νομίζω. Αλλά και ούτε με εισιτήρια. Αυτό το κάνει ο πρόεδρός σας για να σας ανεβάσω. Και καλά, να μωρέ, ζητάμε και δεν φοβούνται του Ερυθρού Αστέρα και δεν μας δίνουνε. Αυτό είναι. Λοιπόν, και θέλω να πιστέψω εγώ. Κάτσε λίγο, Ρετάκη. Άμα μας δίνανε, θα πηγαίναμε. Λοιπόν, ωραία, και έφτασε η μεγάλη στιγμή. Εγγυόμαστε εμείς για σας 200 εισιτήρια.
Όποτε γουστάρετε. Όποτε θέλετε, 200 εισιτήρια. Τελειώσουμε. Όποτε, επειδή έχετε κάψα να πάτε στο Βελιγράδι, πολύ, κανονίζουμε εμείς τώρα, ήδη έχουμε, είμαστε, ξέρετε, αδέρφια μας. Θα πάρετε τα 200 εισιτήρια. Εσείς μπορεί να μην τις δώσατε, έτσι, εδώ, να θέλανε οι Σέρβοι να μπουν μέσα τα ηλίκη, μετά που πάλι... Μια που θέλετε να τους δείτε. Ναι, ρε παιδί. Όχι να τους δουν, εγώ θα το πάω κι αλλιώς. Να υπερασπίσουν την ομάδα. Ναι, ναι. Που την αγαπάνε τόσο πολύ. Ναι, ρε παιδί μου. Να πάνε. Εκεί την αγαπάνε, στο άλλο δεν την αγαπάνε που μένουν μέσα. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Εκεί είναι άλλα συμφέροντα. Ωραία. Έγινε κατανοητό αυτό. Ότι αν μένετε και είναι πραγματικές οι διαθέσεις σας. Έτσι, μια για πλάκα 200 και παλικάρια. Και παραπάνω, άμα θέλετε. Γιατί μπορεί να μαζευτείτε και παραπάνω. Ναι. Ξέρω εγώ. Μπορεί να μαζευτείτε και παραπάνω. Πείτε το όμως νωρίς πώς θα μαζευτείτε, να ειδοποιήσουμε και εμείς στη Σερβία να σας στείλουν τα εισιτήρια. Να πάτε και να μείνετε και εκεί. Μια που θέλετε να πάτε και πολύ. Να πάτε τρίμερο, ρε παιδί μου, διήμερο. Φόρου ζωής. Κάτσε και κανένα μήνα από ό,τι βλέπω. Ναι, κανένα μήνα, ναι. Να δείτε και την πόλη. Ναι, ναι. Την πόλη θα τη δείτε. Το Σαράγεβο. Να δείτε την πόλη ανάποδα. Το Σαράγεβο δεν πηγαίνετε στη Σερβία. Το Σαράγεβο που είναι, αλλού είναι. Αλλού είναι. Κροατία. Βελιγράδι. Ωραία. Να δείτε τι, το, πώς το λένε, το Βελιγράδι. Ναι, ρε παιδί μου, να πάτε να δείτε και εκεί και τον Άγιο Σάβα, την εκκλησία. Αυτό. Εκεί θα σας κοιτέψει. Πηγαίνετε, μάγκες. Μα θέλετε, δηλαδή. Ρε ψεύτες. Γιατί είστε, εγώ σας παραδέχομαι στην προπαγάνδα, είστε πρώτοι. Είστε στο επικοινωνιακό πρώτοι. Δεν παίζεστε. Στην ουσία δεν παίζεστε. Τώρα, επειδή είμαστε καλοί και εμείς όμως στην ουσία. Ναι, εμείς δεν είμαστε στην προπαγάνδα. Σας δίνουμε τα εισιτήρια, ρε μάγκες. Ναι. Εδώ, εύκολα πάντα να επικοινωνήσετε. Εύκολα, εύκολα. Τώρα πάρει ένα τηλέφωνο από τη. Από όπου το ένα Παναθηναϊκό. Όχι τη γειτονιά του, να πει. Εσύ, αναλαμβάνω εκτό από αυτό που λέει ο Άκης και εγώ και τα εισιτήρια είναι εύκολα να σας τα βρούμε. Αναλαμβάνω εγώ λόγω τιμή. Θα σας τα δώσουμε και δώρο. Και εσείς θα πληρώσετε μόνο τα πούλμαν ή τα αεροπλάνα που θα πάτε. Θα σας τα δώσουμε και δώρο. Γιατί παρά μας τρελάνε το τι να μην ζητήσαμε εισιτήρια. Από πού και ως πού ρε ζητήσατε ρε. Γιατί το, αφού δεν είναι και ρε, νόμιμο. Ρε τη Σερβία να πάτε ρε. Εδώ ήταν δίπλα στο Σύνταγμα και πήγε αλλάξατε τρένα και φύγατε ρε. Έτσι πήγατε μπράβο. Τους κράτες μας. Το θυμάστε αυτό. Θέλετε να πάτε και Σερβία τα γράφουν οι εφημερίδες. Εδώ. Όχι μόνο οι εφημερίδες, τα γράφουν οι δικοί σας. Και, ναι, σας. Και τους ξεφτιλίσαν οι άλλοι. Κάτσε λίγο, να καταλάβω. Καταλαβαίνω όπως θα λέω κι εγώ. Για την ξεφτίλα, ναι, σίγουρα καταλαβαίνω. Αλλά σου λέω τα γράφανε και οι δικοί σας. Εμείς από εκεί τα διαβάσαμε. Πού να πάτε, ρε κορόνια. τι έγινε και με τη Σερβία. Στα Σερβία, Κοζάνης. Πού στη Σερβία θέλετε να πάτε. Όπως πάτε και σε άλλα γήπεδα, θα πάτε και εκεί. Ειδικά εκεί. Τι άλλο έχουμε, Τάκη μου. Πάμε στον εμφύλιο του ΠΑΟΚ. Γιατί άλλη προπαγάνδα από εκεί. Πολλοί οπαδοί του ΠΑΟΚ και προς τιμή τους δεν το γουστάρουν αυτή τη συμμαχία. Αυτοί, πολλοί λέω, Άκη. Ναι. Λίγοι είναι με το Σαββίδι. Κανείς δεν είναι, πες μου. Ωραία, εγώ είπα. Πες μου, λέγε εσύ καταναλύω εγώ. Ωραία. Τα βοηθάω, μου επιτρέπει. Ναι, βέβαια. Α, μπράβο, εντάξει, ευχαριστώ. Πες μου. Πες, όχι σοβαρά. Γιατί οι οπαδοί του ΠΑΟΚ δεν θέλουν τη συμμαχία και την αδελφοποίηση Αλαφούζου με Λυσανίδη Σαββίδι. Μπράβο τους αυτοί που πήγαν εκεί πέρα, που πήγαν στον Πανθρακικό. Κακουτάκι. Τι φιλίες και αυτά. Να σου πω εγώ. Από τον τρώνε. Εγώ βλέπω ότι σε τρώνε κιόλας, κύριε Σαββίδη. Όχι, τα δείτε. Γιατί τους έχουμε πει εμείς από εδώ. Λοιπόν, παρόλο που έχετε κάνει αυτά που έχετε κάνει, έτσι. Και επιτέλους μάθε και ελληνικά. Ναι, θα μάθα μόνο μετά. Να μάθει, τι. Μιλάει μια ώρα και εγώ δεν καταλαβαίνω τι λέει. Από την άλλη, πάνε να μας παρουσιάσουν. Καταρχήν τα επεισόδια γίνανε και πριν το παιχνίδι. Και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού είχε μπινελίκια, έτσι, και μετά τη λήξη. Τα επεισόδια, πάντα τα παρουσιάσουν οι προπαγανδιστές, ότι και καλά αγαναχτίσανε τα ΠΑΟΚΙΑ. Ναι. Τι αγαναχτίσανε. Εδώ τα είπε μόνο στους προπονητής τους. Την Τετάρτη σας ξεφτύλισε. Την Τετάρτη. Ο ίδιος άνθρωπος που κυνήγαγε να δώσει κλωτσιές στον διαιτητή. Καλά, και αυτό μου φαίνεται λίγο περίεργο. Γιατί τότε δεν το σκεφτόταν το Φορτούνι και τον Ιντέγκα ότι δεν έχετε τους παίκτες. Μετά από τρεις μέρες σκέφτηκε. Φίλε, ναι, αγανάκτησε μάλλον. Άλλο ρε, όταν είναι καβάλα άλογο επικοινωνιακά ναι. Και τέτοια. Ναι, ναι. Και ακούει όλους τους άλλους ότι πάνε να του σώσουν το τομάρι του με τα εγκλήματα που είχε κάνει. Κάθεται και χαζό είναι και αυτό σου λέει εδώ κονόμα. Δεν λέει τίποτα. Κάθεται
Έχει στο, το ίδιο παραμυθάκι, την αλλάξει παραμυθάκι με τον πρόεδρο. Αλλά μετά την Κυριακή πέσαν οι μάσκες. Γιατί το ποδόσφαιρο το ρημάδι τιμωρεί. Το ποδόσφαιρο θα σας ξεφτυλίζει. Το ίδιο το ποδόσφαιρο. Το ίδιο το ποδόσφαιρο, όποιος τολμάει και κάνει κάτι εναντίον του ποδοσφαίρου, ως σαν μια μαγική δύναμη, σας ξεφτυλίζει. Μας είχατε σκοτήσει. Και τώρα ένα πράγμα που τότε λέει η Ελλάδα, εδώ ο Βαρούχας, αναγκάστηκε ο Βαρούχας, και είπε δεν ήταν πέναλτι. Του πάω. Ποιος ο Βαρούχας. Ποιος ο Βαρούχας. Δυο πέναλτι δεν έδωσε το. Δεν βγαίνει ο Ορφανός τα ίδια. Και τον γκολ του Πάουκ είναι από φάουλ τα εκεί. Ναι, παιδί μου. Έγινε φάουλ στο κέντρο του κυπέδου. Πάντα είμαστε μεγάλο ψυχή, ρε παιδί μου. Ναι. Εντάξει, άστα αυτά, τα εξετάζουμε. Λοιπόν. Α. Και βλέπουμε τώρα τέτοια γεγονότα, έτσι. Το ίδιο το ποδόσφαιρο σας ξεφτυλίζει. Αυτό το πράγμα όμως που συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχιστεί. Και δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχιστεί. Ελπίζουμε να συνέλθει από το σοκ ο Υπουργός και να έρθει στα καλά του. Στα συγκαλά του μάλλον. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι. Δεν γίνεται να τιμωρείται. Ο Ατρόμητος. Ναι, το θύμα. Από θέμα χρημάτων. Ναι, να το πω αλλιώς. Ναι. Να μην τιμωρείται ο θήτης και να τιμωρούνται όλοι οι άλλοι. Έτσι. Δεν μιλάω μόνο για τον ΠΑΟΚ, μιλάω και για τον Παναθηναϊκό πέρυσι. Η διακυβέρνηση ήταν. Πάλι είχαν διακόψει τα πρωτάθλημα. Γιατί διακόψει τα πρωτάθλημα. Πήγαινε, τιμώρησε τα φιλαράκια σου. Ο ένας έλεγε θα έμπαινα κι εγώ μέσα. Κύριε Σιμιτζόγλου, τι έγινε εκεί πέρα. Ο εισαγγελέας, δεν είναι ο Σιμιτζόγλου. Ενώ πριν. Εμείς το σεβόμαστε. Την ημέρα των επεισοδίων είχε πει δεν είναι του Παναθηναϊκού. Αυτή είναι άλλη. Λοιπόν, άκου τώρα. Κύριε εισαγγελέα, έχεις δύο προέδρους που παρακινούν τη βία. Και με γνωστά αποτελέσματα. Και ηθικούς αυτούργους, αλλά και με αποτελέσματα. Βγαίνει ο ένας από την Αμερική. Και λέει και εγώ θα μπαινα μέσα, ναι. Έτσι. Και θα διαλύσω το ποδόσφαιρο των Αθηνών. Θα ακούει ο Μπεκρής ο Χουλιγκάνος. Κύριε Σιμιτζόγκλου, κρατάτε τα λίγο αυτά, δηλαδή ξέρω εγώ, πιστεύω να τα έχετε ενημερωθεί. Γιατί ακούμε για εγκληματικές οργανώσεις. Πάμε, πάμε. Κάτσε ρε Τάκη, ακούμε για διάφορα εδώ, που δεν λέγονται και γράφονται, που δεν έχουμε ακούσει. Και λέμε τώρα εδώ που ακούσαμε κιόλας, θα επενέβει ο εισαγγελέας, δεν γίνεται να μην επέμβει. Εδώ, Άκη. Ναι. Τα μισά ακούει ο κόσμος. Για μένα είσαι ένα του συγγραφείο. Έμπτη. Ωραία. Και νόμιζα για τον Τάκη, κάτι καλό δύο. Λοιπόν, ο άλλος λέει η βία λέει, είναι στο πετσί του Έλληνα. Ναι, ο Αλαφούζος που δεν έχει μαλώσει με τη σκιά του. Ναι. Και λέει η βία λέει είναι στο πετσί του Έλληνα. Να ακούνε οι χουλιγκάνοι, όλοι του δικαιολογημένου. Ναι, τα ακούτε κύριε εισαγγελέα και αυτά. Ξέρω εγώ. Μιλάμε για προέδρους. Ο Σαββίδης να φτιάξουν οι Έλληνες, οι Έλληνες είναι αυτοί. Να φτιαχτούν οι Έλληνες. Ναι, ήρθε ο Ρώσος να μας πει να φτιάξουμε τους Έλληνες. Ναι. Μία ώρα έξω από το Καραϊσκάκι καθόταν και έβγαζε έδινε συνέντευξη. Λοιπόν, άκου τώρα. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού της διοίκησης εκεί, του Πάγκου όλοι και οργάτες όλοι, οι Καραπαπάς κτλ. Να προσπαθούν να σώσουν τους παίκτες μας. Τίποτα, αγρόν αγοράζει αυτός, πώς το λένε. Αγοράζει, ναι, καλά το είπες. Το είπες στη Δημοτική. Μια χαρά. Πάλι χθες είχαμε άλλα. Την Κυριακή έχουν πέσει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο Μπέργκ, αυτό το καλό παιδί, όπως πάντα είναι τα, του Παναθηναϊκού, είναι πάντα καλά παιδιά. Είναι ο Μπέργκ, είναι ο Διαμαντίδης, είναι όλοι είναι καλά παιδιά. Όλοι είναι καλά παιδιά που έχει 7 κίτρινες και έχει λιτώσει άλλες 7. Τα πινελίκια στους διαιτητές. Πάλι χθες πέναλτι και. Είχε και τον Τράσο και πέναλτι και αποβολή ήταν χθες. Δύο πέναλτι ο Ατρομήτης. Ένα στο 42 και ένα στο 75. Εμείς θέλουμε όχι να είστε τιμωρημένοι και να γίνεται να ξετιμωρηθούν και αυτοί που είναι τιμωρημένοι. Και προς Θεό μην τυχόν και δεν βάλετε από την αρχή το λέτα μέσα. Ναι, λοιπόν, ακούστε να δείτε. Τι λέτα και λέω. Αλλά για πείτε μου, αν θα γινόταν αυτό το πράγμα. Γιατί εδώ ζούμε το θέατρο του παραλόγου. Τιμωρεί τον Μπερμπάτοφ τρεις αγωνιστικές. Ξέρετε, εκπίπτει η ποινή και για να μην παίξει, και για να παίξει με το Καραϊσκάκι με τα γνωστά αποτελέσματα. Ο άλλος, ο Μπέρκ, δεν υπάρχει περίπτωση. Λέει: παίζουμε τον Ολυμπιακό. Πώς θα πάμε. Και τέτοια λέει: σιγά μην πάρει. Τι έγινε, Στυλιάρα, δύο πέναλτι και τέτοια. Όλα αυτά. Σαν απλή αναφορά, ότι αναφερθήκανε. Δεν το λέω. Αλλά πείτε μου, δηλαδή κάνουμε την απλή αναφορά και τέρμα, τα πάμε. Ενώ στον Ολυμπιακό, για έναν απτήρα, έπρεπε να. Αφαίρεση βαθμών, λέγατε, μείωση, τιμωρία, εξορία. Τι λέγατε, ρε πατεώνες ψεύτες δημοσιογράφοι. Για λοιπόν, αυτά που μπορεί να ακούστε κι εσείς. Ναι. Εσείς έχετε ένα μαγαζάκι τώρα. Το λέω για τους προπαγανδιστές. Για να ξέρετε και το μέλλον σας.
Αυτό τώρα το μαγαζάκι, δηλαδή αυτό που σας στρέφει για την προπαγάνδα, κάποια στιγμή θα τελειώσει. Ένας χρόνος, δύο χρόνια, ένας μήνας. Καταρχήν, θέλετε να διαλύσετε το ποδόσφαιρο και δεν σέβεστε τις άλλες συναδέλφους σας. Και να το διακόψουν, ναι, 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 να το διαλύσουν, θέλετε. Δεν σέβεστε. Ναι, για φέτος και να το διακόψουν. Πείτε μου τι αντικείμενο θα έχουν οι άλλοι συναδέλφοι σας που δεν τα παίρνουν, ναι, από το Σαββίδι. Δηλαδή δεν είναι της προπαγάνδας. Πάει ανεργία σύννεφο. Δεν είναι μόνο για να γράφουν αυτά που βλέπουν τα ματάκια τους. Ναι. Άλλη προπαγάνδα που έχει αυτή, εσείς της προπαγάνδας έχετε όλη μεροκάματο. Κάποια στιγμή θα πέσει η προπαγάνδα. Λοιπόν, μετά θα μείνετε ρέστη. Αυτό είναι το λιγότερο. Το χειρότερο είναι ότι είσαστε στο σκληρό δίσκο. Μήνυματα. Του κάθε φιλάθλου του Ολυμπιακού. Έτσι. Όχι σαν επαγγελματίες. Καλά, δεν μιλάμε για λειτουργήμα. Μιλάμε για εντεταλμένους ρουφιάνους. Έτσι έχετε χαρακτηριστεί. Όσο και να το κολομπαρεύετε, όσο και να βγαίνετε στις τηλεοράσεις και να λέτε. Άκη, να πω κάτι. Το σκοπό σας το ξέρουμε. Να τα ξέρετε. Λοιπόν, ο Πανθρακικός. Εσείς που θέλετε να πάτε για πρωτάθλημα. Εγώ το φτιάχνω. Εσείς που θέλετε να πάτε για πρωτάθλημα. Ή του ΠΑΟΚ παράδειγμα. Σας έβαλε 5 γκολ καταρχήν. Σε 2 αγώνες. Ένα αυτό. Δεύτερον, μία νίκη, μία ισοπαλία. Ο Πανθρακικός έχει κάνει 3 νίκες. Μία εχθές με τον ΠΑΟΚ. Μία με τον Παναθηναϊκό. Τον άλλο διεκδικητή του πρωταθλήματος. Και μία με τον Ατρόμητο. Εντάξει, ο Ατρόμητος, το άνθρωπος, η ομάδα και ο πρόεδρος του, που είναι μια χαρά σε σχέση με εσάς και πληρώνουν τους παίκτες και εφορίες και τα πάντα, δεν έλεγε πάω για πρωτάθλημα. Εσείς οι δύο που λέγατε πάω για πρωτάθλημα, χάσατε. Ο ένας και οι δύο στην έδρα του Πανθρακικού. Ο Πανθρακικός πήρε και μια σοπαλία στην Τούμπα. Να ξεφτιλιστήκατε. Γι' αυτό και 35 βαθμούς διαφορά από τον Ολυμπιακό. Και τώρα ξέχασε ο Άκης να πει, να το θυμηθεί, να σας το πει και εκείνος, γιατί εγώ το πω όπως θέλω εγώ. Εάν δεν σας έβγαινε μαθηματικά να είχε πάρει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα, θα το είχατε διακόψει. Όχι, δεν το είπα. Δεν το θέλω να το αναλύσω. Μη μου τα λες γρήγορα. Όχι, εγώ είπα, το πω έτσι. Ναι, εντάξει, θα το πω εγώ μετά. Για το παιχνίδι της Κυριακής. Γιατί δεν μπορεί να το πεις. Έχει σημασία για το παιχνίδι της Κυριακής. Σταματήσεις, ρε. Σταματήσεις, το πες. Ωραία, να το πάλι μία θες. Όχι, ρε, να το συνεχίσω. Άσα το πω εγώ τώρα, να το νιώσουν. Εάν δεν σας έβγαινε μαθηματικά ο Ολυμπιακός να έχει πάρει το πρωτάθλημα, θα είχατε διακόψει το πρωτάθλημα. Όχι, όχι, εντάξει. Έτσι δεν είναι. Το θα είχατε είναι γενικό. Αυτοί δύο, ποιοι θα είχατε. Όχι, δύο, τέσσερις είναι. Τρεις και ένας ο υπουργός τέσσερις. Τρεις είναι. Α, είναι και ένας ο υπουργός τέσσερις. Εντάξει, εγώ πάω για ομάδες, Ζάκη. Ρε, τι ομάδες, γιατί. Έχεις δίκιο, προχώρα. Κάνε μια τρύπα στο νερό. Ναι, άλλο, συζητάμε οι ομάδες. Από μόνο του λοιπόν. Όπως βλέπετε, το λέω αποκλειστικά για τους φίλους του Ολυμπιακού. Βλέπετε τι πογκρόμ διώξεων έχει υποστεί ο Ολυμπιακός. Τι γίνονται και τα περνάνε, γίνεται η γρατζουνιά και την κάνουν ότι έχει γίνει δολοφονία και οι δολοφονίες περνάνε στο Μουγκό. Το λέω υπερβολικά για να καταλάβετε. Όχι, έτσι είναι, γιατί. Να καταλάβετε τι γίνεται. Λοιπόν, αυτοί δεν έχουν σκοπό να επενδύσουν. Αν είχαν σκοπό να επενδύσουν, δεν θα τους ένοιαζε τίποτα. Ούτε θα κάνανε αλυσιβερίσια με κανένα υπουργό. Το τι κάνει ο υπουργός είναι άλλο θέμα. Λέμε τι γίνεται, έτσι. Άλλο τι κάνει ο υπουργός και τι πρέπει να κάνει σαν υπουργός και σαν κρατικός φορέας. Που θέλει να διαφυλάξει την ισονομία. Αυτοί, τι γίνεται τώρα, Τάκη μου. Έχουν συνεννοηθεί με τον υπουργό, το είδαμε εδώ πέρα. Ο βασικός σκοπός ήταν να μην πάρει ο Ολυμπιακός τα λεφτά του Champions League. Ναι. Γιατί έχουν επιπηλήσει τα μυαλά ότι ο Ολυμπιακός μόνο με αυτά, τα λεφτά. Αυτά, ναι. Με αυτά ζούμε. Ναι. Με αυτά ζει αυτός ο κολοσσός. Ας θα τα πούμε. Ναι, είπα μια. Όντως είναι αλήθεια. Τα λεφτά του Champions League. Όχι αλήθεια. Και τα λεφτά του Champions League είναι. Και τα λεφτά. Είναι ευπρόσδεκτα. Άκου, αλήμωνο. 70 όταν πέφτανε πριν τα λεφτά. Αλίμονο. Αλίμονο. Αλλά ο Ολυμπιακός για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Δεν έφτασε. Ναι. Όταν ήρθε ο κύριος Μαρινάκης, τον Ολυμπιακό τον παράλαβε έκτο. Ούτε καν πέμπτο. Ούτε στα play-off δεν έτσι. Έτσι. Ναι. Πέμπτο στα play-off. Το 10, ναι. Πέμπτο στα play-off. Ναι. Δεν πήγαμε για τίποτα. Δεν κάθισε να κλαίγεται για τον έναν, για τον άλλον, να λέει για την Μπουγάδα, ναι. Να λέει α, η παράγκα του πατέρα. Γιατί μετά, έτσι από μετά τα έπανε μόνοι τους. Έτσι.
Δεν κάθισε. Λέει τι έγινε. Αχ. Παπ. Είχε δώσει για τις μετοχές. Πόσα λεφτά είχε δώσει, πάνω από 50-60 εκατομμύρια. Έδωσε καλά, τόσο να πάρει παίκτες. Έτσι. Χωρίς να περιμένει. Εκατομμύρια είναι αυτά που λέει. Από την τσέπη του. Καλά, είναι άγνωστη λέξη αυτή. Τώρα δηλαδή έχετε. Είναι άγνωστη λέξη. Από την τσέπη του, πάντως κάνω και την κίνηση να βλέπετε. Από την τσέπη του έβγαλε και έδωσε. Λοιπόν, εσείς πώς θέλετε δηλαδή να πάρετε τα πρωτεία, ναι, από έναν Ολυμπιακό που είναι παράδειγμα προς μίμηση σε όλα. Είτε σε οπαδούς, είτε σε ομάδα, είτε σε κόσμο, είτε σε διοίκηση, μέλη, είτε σε διοίκηση, είτε σε οργάνωση, είτε σε συνοχή. Στα τμήματά του είναι όλα μια γροτιά, όλα αγκαλιασμένα, όχι ένας να βγάζει το μάτι του αλλουνού. Πώς θέλετε να πάρετε το πρωτάθλημα? Και το κυριότερο είναι οι επενδύσεις. Που λέει ο άλλος τα λεφτά δεν κάνουν την ευθύνη. Ρε, είσαι καλά. Τα λεφτά που λέει ο Αλαφούζος, λέει τα λεφτά δεν παίζουν ρόλο. Και τι παίζει ρόλο, ναι, άμα δεν παίζουν ρόλο τα λεφτά? Τα είδαμε που δεν παίζουν ρόλο τα λεφτά. Που έχετε πάρει με 1.900.000 παίκτες από 70.000. Πώς δεν παίζουν ρόλο τα λεφτά? Ξεχνάτε τι είχατε. Έτσι. Από εκεί και πέρα τώρα αυτοί τι θέλουν να κάνουν, για να μην το πλατιάζουμε. Έχουν σκοπό να διακόψουν το πρωτάθλημα για να αφαιρέσουν τα λεφτά του Ολυμπιακού από το Champions League. Ναι. Αυτό επειδή είναι κερασιτέχνες. Δεν είναι, είναι μόνο πουστιά. Δεν το έχουν και για να σκεφτούν. Είναι τι πουστιά να σκεφτούμε σήμερα, αυτή θα κάνουμε. Δεν κάθονται να δούνε και θα το αναλύσω παρακάτω. Αυτό σκοπεύανε να κάνουν. Τώρα που έχει γίνει χαλάσει η μανέστρα, όπως σας το λέω, έχουν σκοπό να διακόψουν το πρωτάθλημα με τις ευλογίες του Υπουργού, τη συνένεση που συνομετούν όλοι μαζί εκεί. Και γι' αυτό το συνωμοτώ, το συνωμοτούν, το χρησιμοποιώ, θα έλεγα συνομιλούν. Αλλά με έναν λαθρέμπορο, με καταδικασμένους, έτσι. Με έναν λαθρέμπορο, με έναν Ρώσο ανεξαρτήτου ταυτότητας που χουλιγκανίζει και έχει δείξει τα δείγματα. Ένα σωρομενάκιας κιόλας, και σωρομενάκιας. Ναι, άλλο. Τι άλλο. Αυτό είναι προσωπικό. Πήγε δύο πότικες εκεί πάνω και ξαναδιά θα διαλύσουν, ναι, την Ελλάδα. Μόλις και με ένα κρασί, ναι. Και με ένα φοροφυγά. Γι' αυτό λέω το ρήμα. Χρησιμοποίησα συνωμοτή. Αλλιώς θα έλεγα συνομιλία αν ήταν όλα αγγελικά πλασμένα. Επειδή εμείς οι Ολυμπιακοί δεν τα βλέπουμε αγγελικά πλασμένα, λέμε συνωμοτή. Πού τους έχει χαλάσει η μανέστρα τώρα? Η μανέστρα χάλασε που το πήρε ο Ολυμπιακός μαθηματικά. Αυτό δεν το είχαν υπολογίσει. Είχαν σκοπό να το ακυρώσουν τώρα στις επόμενες αγωνιστικές. Δεν το είχαν υπολογίσει το μαθηματικά. Ότι δεν μπήκε το μυαλό του τόσο πολύ να σκεφτεί. Γιατί από τη στιγμή που ένα πρωτάθλημα έχει κριθεί μαθηματικά, έχει δικαίωμα η διοργανώτρια αρχή, η οποία είναι η ΕΠΟ, η επίσημη αρχή μάλλον που αναγνωρίζει η UEFA, η μόνη που αναγνωρίζει η UEFA, είναι να στείλει τη βαθμολογία. Ο Ολυμπιακός πήγαινε σαν πρώτος. Ακούστε τώρα που είναι η παγίδα. Στο παιχνίδι που έχουμε της Κυριακής. Με το παραμικρό που θα γίνει, μιλάμε τώρα, μην ψάχνετε, ίσα μέτρα, ίσα στάθμα, για τον Ολυμπιακό, όχι μάλλον για αυτούς, ο αναπτήρας ισούται με το να κάψει στο γήπεδο. Μπαζούκας. Με το να κάψει στο γήπεδο. Αν είναι ένα από Ολυμπιακό αναπτήρας, είναι σαν να έχουν πέσει 200 καπνογόνα από τους άλλους. Με μπαζούκας. Με μπαζούκας, με μυδράλια, με όλα. Για να καταλάβετε πώς μας αντιμετωπίζουν και πώς μας έχουν. Πώς περιμένουν οι απατεώνες σε συνεργασία με το κράτος να αποκλείσουν τον Ολυμπιακό. Έτσι. Έμαθε όμως ότι δεν τα ξέρουν, γιατί έτσι ξηγιόμαστε εμείς που αγαπάμε τον Ολυμπιακό. Ακούστε. Σε όλα τα αθλήματα. Θέλει μεγάλη προσοχή. Δεν θα πέσει ούτε. Θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί ναι, με το έχουμε κατακτήσει μαθηματικά. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν μπορούν να σκαφιστούν? Σας λέω από τη ΣΑΙΤΑ, ρε, όχι από τον αναπτήρα. Από τη ΣΑΙΤΑ, ξέρετε με ποιους έχουμε μπλέξει. Εντάξει, θα το καταλάβουν αυτοί όταν πρέπει. Αλλά τώρα, στην παρούσα φάση, πρέπει να το καταλάβουμε εμείς με ποιους έχουμε μπλέξει. Έτσι. Και η ΣΑΙΤΑ είναι επικολάσιμη. Γιατί μπορεί να βγάλουν, να πει, όπα, τρεις βαθμούς μείον. Επεισόδια, τα βαφτίσουν την οποιαδήποτε ενέργεια επεισόδια. Τρεις βαθμούς μείον. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Γι' αυτό λοιπόν, μάγκες, πρέπει να είμαστε έτσι όπως πρέπει. Α, οι άλλοι θα έρθουν στάνταρ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καταρχήν δεν τους ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο, δεν τους ενδιαφέρει καμιά πρόοδος του ποδόσφαιρου. Πες με τη χρονιά μας, δεν τους ενδιαφέρει πρόοδος της ομάδας τους. Έτσι, ποιοι. Λένε οι παίξιμανδρικοί. Πες με τη χρονιά μας. Ναι, τη χρονιά σας. Την κακή σας την χρονιά παίζετε. Λοιπόν, ελάτε, παίξτε τη χρονιά σας στο Καραϊσκάκι. Αλλά τι, για να παίξετε τη χρονιά σας.
Και να αφήσουμε. Για να αφήσουμε να παίξουν τη χρονιά του οι Παναθηναϊκοί, πρέπει άλλο η κερκίδα, άλλο αγωνιστικό χώρο. Ο αγωνιστικό χώρο, όπω επανειλημμένο το έχουμε αποδείξει και το. Όχι ότι δεν. Πριν 15 μέρες με τον Πάο. Δεν το τηρούμε. Ο αγωνιστικό χώρο είναι για του ποδοσφαιριστέ και τον προπονητή. Για κανέναν άλλον. Η εξέδρα είναι για μα. Άλλο γήπεδο το ένα, άλλο γήπεδο το άλλο. Όποιος πάει να παίξει στο γήπεδο του άλλου, κάνει την μπάλα. Ο καθένας θα κάνει τη δουλειά του. Και όλα θα γίνουν έτσι όπως πρέπει. Α, εμείς δεν πρέπει να δώσουμε το παραμικρό δικαίωμα. Συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί με αυτούς, το ξαναλέω, που έχουμε μπλέξει, μπορούν να μας στήσουν και να μας αφαιρέσουν και βαθμούς. Θα μου πείτε γιατί τι κάναμε, γιατί έχουμε κάνει και τίποτα και έχουμε υποστεί τόσα, μόνο που υπάρχουμε και είμαστε δυνατοί. Αλλά τώρα να ακούσουμε, περιμένουμε τον Υπουργό να έρθει λίγο στα συγκαλά του ή να τον συνεφέρουν οι υπόλοιποι. Δεν γίνονται αυτά, δεν υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα. Να βγαίνουν οι χούλιγκαν προέδροι, να μην έχει ζητήσει συγγνώμη κανείς. Έτσι, ούτε η ΜΕΕ ούτε η ΔΕ. Να έχουν κάνει που λένε γιατί, που νοιάζονται για το ποδόσφαιρο και για την εικόνα της Ελλάδος, οι ίδιοι τη δυσφημούν, δεν έχουν ζητήσει συγγνώμη. Είναι υποχείρια των οπαδών τους και είναι υποχείρια των οπαδών τους, γιατί μεταξύ κατεργαραίων ειλικρίνεια. Ο μεν είναι τράκα, ο άλλο είναι καλά. Ο άλλο ο Ρώσος βάζει λεφτά να μπουμπούνα. Χάζο. Τι υπάρχει. Τι. Δεν υπάρχει. Απορώ πώ έκανε τα λεφτά. Δεν ξέρω πώ έκανε τα λεφτά με αυτό το μυαλό που έχει. Πώ έκανε τα λεφτά εκτό. Αν έγινε με τον Γέλτσιν όπω έγινε. Στο Ποστόφ από πού ήταν. Στο Ροστόφ. Στο Ροστόφ που διάλογο ήταν. Ακού. Εκεί δεν κλέβουνε μάλλον. Ρε παιδί μου, άλλο σου λέω. Ρε και να κλέψει θέλει οξυδέκια. Τι άλλο να κλέψει. Δεν τον τρώνε θέλω να πω ρε. Γιατί εγώ τον τρώνε. Αυτό πάνω να πω. Ρε εσύ, τώρα για να κάνει κάποιο λεφτά. Δηλαδή λέει κοίτα να μαλάκα. Δεν είναι μαλάκα. Για να έχει κάνει τόσα λεφτά. Κάτι... Έχει μια ικανότητα. Μια ικανότητα. Λες για έναν άνθρωπο, όχι το συγκεκριμένο. Αυτό είναι μπουμπούνα. Θα δούμε και από πού έχουν τα λεφτά. Αποκλείεται να έχει βγάλει λεφτά αυτό με μυαλό. Ναι, δεν έχει μυαλό. Άκου όμως αυτό που δεν έχει μυαλό, τι πρότεινε στον Αναφούζο και στον Μεριστάν. Τι. Να αποχωρήσουμε από το πρωτάθλημα. Ναι, και πού να πάνε. Αυτά τα συμφέροντα. Πού να πάνε. Αυτό δεν βγαίνει ούτε πέμπτο. Τι να αποχωρήσουμε. Αυτό δεν βγαίνει ούτε έκτο και λέει ούτε πέμπτο. Και του λέει, γιατί κάνανε ένα συμβούλιο οι τρει του, του λέει τι να γίνει. Λέει. Εγώ λέει, δεν κατεβαίνω στον Πειραιά για το κύπελο. Με μάγκα. Ναι, όχι, να όχι με μάγκα. Να αποχωρήσουμε. Ναι, αφού ξέρω ότι θα πάει πέντε. Εγώ που θα του έκανα και θα του έδειχνα στα λόγια. Να αποχωρήσουμε και από το πρωτάθλημα. Και οι άλλοι. Σου λέει, έβγαλε το φίδι από την τρύπα αυτό. Α παίξουμε εμεί τώρα δεύτερη. Η ΑΕΚ θα βγει δεύτερη. Πάμε εκεί. Η ΑΕΚ σα έχουν φάει, κυρία Δαφούζο. Δεύτερη θα βγει η ΑΕΚ. Εσεί στο UEFA και βλέπουμε. Ρε παιδί μου. Λοιπόν, και του λέει του Σαββίδη, όχι μωρέ, σιγά μωρέ. Εμείς θα παίξουμε, άστο, δεν είναι σωστό, του είπανε. Ενώ του είπανε είναι σωστό να αποχωρήσει από το κύπελο. Και βγαίνει και ο Μελισσανίδης και λέει, δεν πειράζει, λέει, το κύπελο, άμα είναι να το παίξουμε σωστά. Σώπα μωρέ. Ρε εσείς, πάμε τώρα και στους άλλους, τώρα, γιατί έχουμε κάνει. Ρε, πού είσαστε ρε αεξίδες που μας παίρνατε τηλέφωνο να μας κάνετε και να μας δείχνατε. Ναι. Και τι έγινε τώρα, το κύπελο το αμπεμπολίσαμε. Γιατί δεν του λέτε, εμείς θα του λέγαμε του Μαρινάκη, τι αποχώρησε. Ρε εσύ, πόσα έχουμε ρετάκι, πόσα κύπελα έχουμε. 27. 27 έχουμε και θέλουμε το 28. Πόσα έχουν αυτοί. 14. Δεν θέλετε το 15ο. Δηλαδή είσαστε τόσο χορτάτοι από τίτλους. Δεν θέλετε ένα τίτλο παραπάνω. Να πείτε ρε παιδί μου, ήρθαμε. Που λέει γυρίσαμε. Πού γυρίσατε. Γυρίσατε την πλάτη. Όχι γυρίσατε, που έλεγε ο άλλος. Ναι. Γυρίσατε τα νότα. Όχι γυρίσατε. Πώς είναι το γυρίσαμε. Το γυρίσαμε είναι να γυρίσεις καβάλα στάλογο και τη λέει αλπίστη είναι παιχνίδι. Μια παρένθεση, μια παρένθεση που την ξεχάσω γιατί δεν θυμάμαι την ημερομηνία μας. Είναι στη δεκαετία του 60. Επειδή μας έχετε ζαλίσει τα φρύδια με τα χαρτιά τότε με την καλαμαριά. Που έπεσε άλλο. Δηλαδή, τι θα φέρω, εγώ το Μέση και θα παίξει. Ξέρουνε, ναι, 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 ναι. Εσείς παίζει καβάλα ΑΕΚ τελικό. Και είχαν πει πριν αρχίσουν οι αγώνες. Άμα είναι μια ομάδα από Θεσσαλονίκη, να γίνει στο Καφτατζόγλιο. Εντάξει, εντάξει. Τυχαίνει. Δεν περίμενε η ΑΕΚ να πίνει καμιά ομάδα από εκεί πάνω. Τυχαίνει να είναι η καβάλα. Και λέει, βγαίνει απόφαση δύο μέρες, τρεις από το τελικό και λέει. Θα γίνει στο Καραϊσκάκι ή στη λεωφόρο, μάλλον λεωφόρο. Ο τελικός.
και δεν το δέχτηκε η Καβάλα. Και πήρατε το 14ο κύπελλο. Με στα 14 είναι και ένα τέτοιο. Α, το ένα που δεν κατέβηκε η Καβάλα. Σαν χαβλέτο πήρατε. Γιατί αυτό. Πάλι είχαν. Αύριο την Παρασκευή θα σα φέρω και την ημερομηνία. Λοιπόν. Όχι, η χρονολογία μάλλον. Όχι, πάμε καλύτερα. Για και το λέτε. Α, και να τελειώσω. Γιατί έμεινε εκεί. Να τελειώσω. Και επειδή μα έχετε ζαλίσει και εσεί τα φρύδια βαζελάκια με το 8-2, εγώ δεν έφαγα 7 γκολ από τον Άρη σε αγώνα κυπέλου. 7 γκολ σε αγώνα κυπέλου. Άρης Παναθηναϊκός 7-2. Πετάκι. Και εγώ σας έχω και 2-6-1. Κάτσε ρε με τα 6-1. Πώς θα δω όλα ισχύουν, ναι. 7 γκολ φάγατε τον Άρη, 7-2. Με τα χαρτιά που λες. Ναι. Γιατί πας αγόρι μου στα 30 χρόνια πίσω. Τώρα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή που ζούμε, αυτή ναι. τη στιγμή που γίνεται η εκπομπή. Ναι. Τι θέλουν να κάνουνε, να χάσουν, να μας πάρουν στα χαρτιά με την κυβέρνηση και το κύπελο, να σταματήσουν τον Ολυμπιακό να κάνει double. Ναι. Και μου λέτε για ένα παιχνίδι και για ένα παίχτη, ρε απατεώνες, όλοι σας αγωνιστικά δεν υπάρχετε πουθενά και δεν θέλετε και να παίξετε. Για να φτάσουν αυτό που είπες, Σάκη, είναι πολύ σωστό, έχουν κάνει κι άλλα πριν. Ναι, άλλο είναι το ποιόν τους αυτό. Ναι, άλλο σου λέω, άμα δεν έχεις κάνει τρία εγκλήματα, δεν έκανες και το τέταρτο. Μπα, δεν είναι ανάγκη να σε πούσεις από παλιά, γίνεσαι και τώρα. Άσε ρε τα. Είναι η ιστορία του αυτή. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει με την ιστορία, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή που. Τώρα εδώ που κάνουν την εκπομπή, διαζώσεις που είμαστε, που σε κοιτάω και με κοιτάς, θέλουν να μας πάρουν τον τάπι στα χαρτιά. Ναι, αυτό. Αυτό. Ναι, ναι, ωραία. Πείτε μας. Είναι το ποιόν του αυτό. Είναι κάτι άλλο που θέλετε να αγωνιστείτε. Ναι. Αξίδε που δεν ξέρουμε. Οι μόνοι που δεν θέλουν να σου πούνε. Ο Τούτερ είπε, δεν έχω φουρτούνη και αντέγε. Θα σου πω εγώ ποιοι είναι. Ο Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος όντως δεν θέλει, θέλει να αγωνιστεί. Βέβαια, το είπαν. Με Ατρομήτους μιλάω. Και με, εγώ, άκου ναι. τώρα. Με οπαδούς. Σας το λέμε από τώρα. Έτσι. Με οπαδούς που λένε ότι αγαπάνε την ομάδα τους και κατά συνέπεια το ποδόσφαιρο και δεν κατεβαίνουν, δεν αφήνουν την ομάδα τους να κατέβει, να παίξει ποδόσφαιρο για ευτελούς, με ευτελείς δικαιολογίες, με ξεφτυλισμένες δικαιολογίες. Άλλο, να έχεις μια δικαιολογία, εντάξει, θα το σεβαστούμε. Θα καταλάβουν το ευτελούς. Ναι. Με ξεφτυλισμένες δικαιολογίες, για μας δεν είναι καν συνομιλητές μας, ούτε τηλεφωνικά. Τίποτα. Εκεί πάρτε από το ένα μονοπάτι στο άλλο. Πάρτε μονοπάτι. Όπου θέλετε να μιλάτε μεταξύ σας. Έτσι. Έχετε μάθει έτσι εσείς. Να παίρνετε αξίδες στους παουτζίδες, να λέτε τι ωραία που δεν κατεβήκαμε λοιπόν. Και γλιτώσαμε την Κάθα Λαμποράλ. Κούτσα. Όλο το ωραία. Όνομα. Λοιπόν, επειδή είπαμε και την Τετάρτη παίζουμε τον Παναθηναϊκό 8.30 ώρα στο Πόλο. Γεμάτο το Πόλο το θέλουμε. Κάνε το γήπεδο. Και μετά το πιο σπουδαίο παιχνίδι του Ολυμπιακού για την Ευρώπη στον Εραστέχνη στην ομάδα του Πόλο των Αντρών. Μάκες, αυτό το παιχνίδι το κερδίζουμε την Μπαρτσελονέτα και πάμε στους 4. Ούμι γέννητο, μία στο δις. Αλλά θα είμαστε κι εμείς εκεί να βοηθήσουμε με φωνή. Αλλά μπορεί να πάμε στους 6 παράδειγμα. Αλλά με νίκη είμαστε στους 4. Που σημαίνει για μένα. Κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Μετά πολύ θέλουμε, μεγάλο μετά ποσοστό. Να βρούμε το ευρωπαϊκό. Θέλουμε, ακουτάκι, έτσι προχωράει ο Ολυμπιακός. Και με πρωταθλήματα και με ευρωπαϊκά. Εσείς ευρωπαϊκά δεν πού είστε. Ναι, πού είστε. Στα πρωταθλήματα. Ναι. Όχι, πέρα, θέλουμε, όχι την... εκτός την Μπαρτσελονέτα, θέλουμε και να κάνουμε μετά δύο απλές νίκες. Ναι, όχι, το πρώτο, το δεύτερο όχι. Και πας για... Μα αφού ξέρεις, Τάκη, ότι είμαστε πάντα ακριβείς, δεν λέμε ναι, εμείς τώρα. Ναι, ναι, βέβαια, σωστό. Λοιπόν, από αύριο Τρίτη, έχει μήνυμα. Επειδή είναι τις κακομοίρες με τα μήνυμα, έχει μήνυμα. Τα εισιτήρια που είναι λίγα, είναι γύρω στις 11.000. Αλλά είναι φθηνά. Γιατί τα άλλα τα διαρκείας, είναι διαρκείας τα του. Έχει αρκετά φθηνά, 15 και 20 ευρώ. Ναι. Από αυτά που θα βγουν. Πάρα πολλά εισιτήρια 15 και 20 ευρώ και κάποια λίγα, 2-3 χιλιάδες νομίζω, είναι στο 40 και 50 ευρώ. Τα περισσότερα είναι φτηνά. Ωραία. Τα περισσότερα 15 και 20. Επειδή με ζαλίζετε με τα μηνύματα, πότε θα βγουν. Αύριο το πρωί. Διαβάσουμε. Πάλι το πρώτο μήνυμα είναι για εισιτήρια. Εγώ τι έλεγα. Ναι, ρε, άλλο, τα διαβάσουμε. Ρε. Εισιτήρια με πάω από την Ελλάδα. Δεν τελείωσα. Και κάρτες μέλους, παιδιά. Φιλάθλου. Έτσι ο Ολυμπιακός παίρνει αυτά τα κύπελα, έτσι δεν χρωστάει πουθενά, έτσι είναι τίμια η ομάδα και όχι λαμόγικη όπως οι άλλες, έτσι όλα είναι, τα χρόνια της. Έτσι είναι περήφανος ο κόσμος μας, έτσι. Και έτσι θα πάμε και τα ευρωπαϊκά. Έτσι είναι περήφανος ο κόσμος, γιατί νιώθει και ο κόσμος ότι συντελεί. Δεν τον έχουμε αφήσει τον Ερασιτέχνη Έρμεο. Βέβαια. Συντελεί. Αυτό είναι. Παιδί μου, κάθε κούπα
που κατακτούμε, ο κάθε φίλαθλος από εμάς. Όλοι. Έχει βοηθήσει σας και με 10 ευρώ. Όχι, είναι όλοι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. 65.000. Νιώθει ότι έχει βάλει ένα λιθαράκι. Έτσι. Ναι. Με την αρρωγή βέβαια του Προέδρου. Με τη μεγάλη βοήθεια βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν έκανε. Γιατί γι' αυτό σας λέω για εσάς. Παναθηναϊκούς και ΑΕΚτζήδες, πού είναι οι δικοί σας, οι Προέδροι, ενώ ο δικός μας, εκτός το μεγάλο έργο που κάνει εδώ και 4 μέρες, 2-3 δεν θυμάμαι, 2 είναι σίγουρα. Άλλο, τα πούμε αυτά για τα συσίτια. Για τα συσίτια. Ό,τι δεν λέγονται τα λέμε εμείς. Όχι, αυτό το αγώνα που καλέσανε οι ΑΕΚ, ένα ποδοσφαιρικό αγώνα Άκη που το λέγαμε. Περίμενε ρε Τάκη, μην πήγαινες από το ένα θέμα στο άλλο, ναι. Όχι μωρί, μετά μα λέγαμε για τον ερασιτέχνη. Με ότι... την άσπη που μετάτε στον Ολυμπιακό έχω τρελαθεί. Ναι, εντάξει, άσε με να σε βοηθάω και εγώ. Λοιπόν, μια ώρα λέγαμε... δεν το κάνεις. Τι δεν το κάνω, αφού πας από το ένα θέμα στο άλλο. Λέγαμε για τον ερασιτέχνη ότι έχει γίνει αυτό το εγχείρημα και κάτι στους μέλους. Αν δεν ήθελε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, δεν θα γινόταν. Ναι, ο κύριος Μαρινάκης. Έτσι, είναι με την αρρωγή και είναι σε συνεργασία ΠΑΕ και ερασιτέχνη. Αυτή είναι και η διαφορά μας με τους υπόλοιπους. Έτσι, οι άλλοι κάνουν παραθυναϊκές συμμαχίες για να γλιτώνουν την εφορία. Οι ποδοσφαιρικοί κάνουν και καλά ερασιτεχνικά για να γλιτώνουν την εφορία. Έτσι, να βοηθήσουν κανένα ερασιτέχνη δεν υπάρχει. Αυτή είναι και η διαφορά μας. Μάγκες, με λίγα λόγια. Κάθε φίλαθλος του Ολυμπιακού πρέπει να έχει την κάρτα μέλους. Δεν είναι τίποτα. 10 ευρώ για να βλητείς Μάρτιο μήνα. Φεβρουάριο, και το πρώτο ήταν Φεβρουάριο. Φεβρουάριο, μπράβο. Το Λικάπ. Πόσο έχει ο μήνας σήμερα, 6. 7, σαν 7. 7 Μαρτίου να έχει κατακτήσει 2 κύπελα. Σε 3 μέρες έχουμε και γενέθλια, μαγκές. Να έχει κατακτήσει 2 κύπελα και να πηγαίνεις για άλλα 8. Όλα αυτά γίνονται με αγώνες. Αφήστε τους άλλους να λένε την προπαγάνδα και να σαλιάζουν και τέτοια. Τελευταία φορά που βάλανε το χέρι στην τσέπη τους να πληρώσουν ο Κολοκοτρώνης και βγάλανε 5.000, ο Κολοκοτρώνης φοράει γυαλιά ηλίου. Χωρίς μουστάκι ήταν εκεί. Ρεγαλιά ηλίου φοράει από τη σκοτάδι εκεί πέρα που το είχαν. Από τα σκοτάδια. Τι έχουμε, τα μηνύματα. Είναι εκεί μεγάλο σειρά, μην μου λες για Κολοκοτρώνη, τρελαίνω. Λες το κατονόμισμα πάνω. Τύχτηκες για το Κολοκοτρώνη. Λες και εγώ δεν τον αγαπάω τον Κολοκοτρώνη. Βέβαια, ο Θοδωράκης. Αλίμονο. Και κάθε Θοδωρή που είναι και φίλος. Και κάθε Θοδωρή που είναι φίλος. Λοιπόν, εισιτήρια. Άλλο σου λέω, ο Κολοκοτρώνης. Στο 5.000 ο Κολοκοτρώνης φοράει γυαλιά ηλίου όταν έβγαζε ο Αλαφούζος. Κατάλαβες, μπράβο. Α, μπράβο. Μάγκες. Μην ξεχνάμε και τον Καραϊσκάκη, τον Γιώργο. Ναι. Άλλο γίγαντα. Είπε άλλο αυτό, άστο. Όταν γυρίσω. Θα σας γαμίσω. Άντε πάλι. Έτσι. Εντάξει, δηλαδή το Καραϊσκάκης πρέπει να τα λέμε και εμείς. Δηλαδή το Καραϊσκάκης να το πούμε και εμείς. Γι' αυτό έχουμε εκεί παιδά. Ωραία, να αρχίσουμε τι έχει πει ο Καραϊσκάκης. Να αρχίσω και εγώ. Έχει τα μηνύματα, πάμε σε καμιά γραμμή. Άντε, πάμε. Λοιπόν, παιδιά, τι ώρα παίζουμε την Τετάρτη πόλη, 8.30. 8.30. Μάγκες και ο Μπέρκ να έρθει και η Λέτα και ο Λαφούζος, τους θέλουμε όλους να είναι εκεί την Κυριακή. Ναι, όλους. Να ξυμαρτυρηθούν, ναι. Όπως πρέπει, αποφωνεί και τίποτα άλλο. Θα φάει μεγάλο κυνήγι ο Ρώσος από τις μπουγάτσες. Έχει αρχίσει το κράξιμο. Το κράξιμο υπήρχε πάντα. Απλά το μεταφράζουν διαφορετικά. Τα επεισόδια που γίνανε για το Σαββίδι τα βαφτίσανε επεισόδια εναντίον του Ολυμπιακού. Ναι. Έχει αρχίσει το κράξιμο και είναι ακόμα στην αρχή. Ωραία η φιλοξενία στην Τούμπα, κύριε Ιβάν. Σαν το Καραϊσκάκη. Ναι, μπράβο. Δεν πάμε. Ναι, ίδια, φτιστά. Άμε. Πολύ καλή ομάδα με τη Λαμπορά, αλλά ανεβαίνει την πιο κατάλληλη στιγμή. Σωστό. Άμα μπει και ο Λοτζέσκι, θα είμαστε πανέτοιμοι για μεγάλο σερί. Σωστό. Ένα-ένα παιχνίδι, παιδιά, κάθε παιχνίδι τελικό. Μάκε στον ερασιτέχνη, δεν υπάρχει αντίπαλο να μα αντιμετωπίσει. Θα τα πάρουμε όλα εύκολα. Το βάρο πρέπει να πέσει στην Ευρώπη. Αυτό κάνουμε. Ναι, αλλά παιδιά και την Τετάρτη με τον Παναθηναϊκό. 25 γκολ, 25. Να διαβάσουμε. Διάβασε. Δεν το δέχομαι να γλιτώσει η αεξάρα το ξεβράκο μα στο κύπελο. Αυτό που έγινε είναι πραξικόπημα. Σωστό και αυτό. Αν έχει ίχνος αξιοπρέπειας ο Κοντονής, πρέπει να ανακαλέσει αυτή την ανόητη απόφαση. Δεν ξέρουμε αν είναι τόσο ανόητη. Άκου τώρα. Παρακαλάμε να είναι ανόητη. Γιατί άμα είναι ασκεμμένη, πάμε σε άλλους ατραπούς. Άμα είναι θελημένη. Πάμε σε διάλειμμα τώρα και θα τα πούμε. Παντού θα προσκυνάτε τον Ολυμπιακό. Κουμπαράκι. Ωραίο κύπελε. Να σου πω τάκι μου. Πώς άπηκες εδώ, δε. Δεν είναι για ουσκητάκι αυτό. Α, δεν είναι. Έχει μέσα μια δάση. Ας το κλείνει το παιδί, πάντο εδώ. Πάντο εδώ, έχουμε πολλά. 50. Όλα παιδιά μας είναι. Ναι. Παιδιά και έχουν και άλλα 8. Και δύο και ένα στο ποδόσφαιρο γιατί όλο το κλέψατε. Ξεχωρίζει τα δάχτυλα. Α, δεν ξέρουμε ακόμα. Η μάνα ξεχωρίζει τα παιδιά.
και δύο στο μπάσκετ 11. Και ένα στο πόλο γυναικών ευρωπαϊκό 12. Και ένα στο πόλο αντρών 13. Βάλε κι άλλο, ότι στα 13 μείναμε. Βρες κι άλλο κύπελλο. Θα βρω. Βρες τώρα. Δεν συνεχίζει. Και ένα το αγώνα κυπέλλου που θα πάρει ο Κοντονής στην απόφαση. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Ποια απόφαση. Δεν θα την άρεσε η Σιριακή. Και εγώ είμαι ένα κάθε. Ρε, Ακή, δεν μου δίνει τη χρυσή. Όχι, δεν με παίρνει χρυσή. Ρε, αυτή δεν βγάζει πολύ αέρα. Τι φίλε, τώρα σου λέω. Φοβερή. Ούτε εδώ πέρα τα στούντιο δεν έχουν. Ούτε ο Λάγκερφελντ. Ερχόμαστε πάνω εκεί στη Αμελίσσα εδώ να κάνουμε εκπομπή. Καταρχήν, κάτσε να πούμε τι είναι η κάρτα. Τι είναι, η Money Safe είναι χορηγό. Σε όλα τα αθλήματα του Ολυμπιακού. Του Εραστέχνη Ολυμπιακού. Τα ομαδικά. Τα ομαδικά, ναι, ωραία. Δηλαδή, στο πόλο αντρών γυναικών, στο βόλεϊ γυναικών αντρών και στο μπάσκετ γυναικών. Ναι. Επίσης τι μπορούμε να κάνουμε αυτήν την κάρτα. Πάμε και παίρνουμε λεφτά την τράπεζα. Ρε, και τη βάζει μέσα εδώ, σου βγαίνουν τα λεφτά. Είναι και άλλοι που τις χρησιμοποιούν αλλιώς. Κάνεις αγορές. Κάνεις αγορές στο ίντερνετ. Τέλεια. Ορίστε. Και αγορές στα μαγαζιά, σε οποιοδήποτε ωραία μαγαζί. Έτσι, μπράβο. Money safe. Αυτή είναι του Τζον Πάπα. Η δικιά μου πότε θα βγει. Πιο μετά. Θέλει να βάλεις και λεφτά μέσα, ρετάκι. Να βάλω 10 ευρώ. Τι είπα, ούτε τώρα την κάρτα δεν θα. Θα πάρω 20 ρε. Τι άγχος θα πάρουμε, λιόσπορους από Αμερική. Ρε Άκη. Από ίντερνετ θα πάρουμε πασατέμπο. Εντάξει, δεν είμαι σαν τους λεφτάδες σου. Άλλο, και εγώ δεν είμαι, αλλά τι να κάνω. Τον προέδρο που δεν είναι. Ναι, καλά, από αυτούς σας. Λοιπόν, όχι, είμαστε περήφανοι γιατί ξεκίνησε η χορηγία, πώς να σου πω, από την εκπομπή και μετά πήγε και στο Εραστέχνη. Είναι και γούρι. Βέβαια, δεν είναι. Λοιπόν, να δώσω χαιρετήματα. Ξέχασα να πω για τον μπάσκετ γυναικών. Πρέπει να δώσω 50 πόντους. Ναι, 50 πόντους. Βάλανε προχτές. Βάλανε προχτές. Μην άκουσα. 17 στα 17 η ομάδα μπάσκετ. Ο Βάζελος έχει 13-4. Ναι, ή 14-3, μην λέω ψέματα. Χαιρετήσματα στο φίλο μου τον Βασίλη με τον κορίτσι του εκεί που μας βλέπει. Και εγώ χαιρετισμό στον Άγιο και στο Λοσάντα στο Γήθιο. Και στο Βασίλη, δηλαδή στις φίλους μου. Δηλαδή, εγώ στο Φιλαρέκα. Εμένα, δηλαδή, στην Αφροδίτη επίσης, τη φίλη μας που μας βλέπει. Στην Αφροδίτη. Γεια σου, Αφροδίτη. Στο Άμστερνταμ, στα Φιλαράκια μας και στο. Στη Στουγκάρδη. Στο Άμστερνταμ. Στο Βρακά. Δεν έχουμε πει. Στο Μονάχο. Ρεάκι, πού είμαι. Α, στο Άμστερνταμ. Ναι. Το Γιωργάκι και τα. Τα σουβλάκια, η πλάκα σουβλάκια. Ναι, εντάξει, όλα τα. Α, του Έλληνε εκεί, του ομογενεί. Ποιο άλλο, βάζω να δω με Βέλγο. Στο Άμστερνταμ, Ολλανδί. Συνοθεί Ολλανδό. Κοντά είναι. Τι κάνουμε τώρα, πάμε σε καμιά γραμμή για να πούμε. Κάτσε να πούμε και κάτι ακόμα. Περίμενε. Δεν είπαμε. Καταρχήν είπαμε για τα εστέρια και αύριο το πρωί. Α, ναι, σωστά. Γίνεται πανδαιμόνιο, βγήκα για ένα τσιγάρο να κάνω διάλειμμα τώρα που βγήκαμε, 7 τηλέφωνα. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. 10 η ώρα βγαίνεται, 10 η ώρα τα εκδοτήρια. Σε 8 θα πάει ο κόσμος. Ναι, να ξέρει, επίσημα ανοίγουν 10 μέχρι. Και πιο νωρίς. Από αύριο, παιδιά, τα εισιτήρια. Είναι υπάρχουν λίγα τα 15 ευρώ και τα 20. Ναι. Είναι αρκετά μάλλον, αλλά λίγα για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Για τέτοιο παιχνίδι, εντάξει. Και μην ξεχνάτε την κάρτα φιλάθλου, μαγκές. Όταν λέμε 50 κούπες, δεν τα λέμε αέρα. Αυτό είπαμε με τη συμβολή του Μαρινάκη. Τι είναι μία παρατέταρτο. Με εμάς, με τον κόσμο του Ολυμπιακού, ένα λεπτό. Και με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού στον Εραστέχνη, τον Μιχάλη Κουντούρη. Γιατί χωρίς αυτόν, παιδιά, δεν υποτιμώ κανέναν άλλον, αλλά αυτός είναι στα πράγματα, αυτός βοηθάει και κάνει έργο. Και αυτό το έργο είναι αυτά εδώ. Πάμε όχι κάτι άλλοι που είχαν έρθει και φύγανε και με πακέτα. Άντε μην πω και ονόματα. Πάμε σιγά με Σλόρ. Έλα φίλε καλησπέρα. Μόνο Ολυμπιακοί σας τα λέω άμα λέτε ήδη μην πείτε ομάδα, πείτε ψέματα. Άσε εμένα εκεί. Ναι, εντάξει. Έλα φίλε καλησπέρα. Θα και το λέμε μόνο Ολυμπιακοί με την έννοια. Σας μυρίζω. Ναι, ναι, ακούστε. Από τη στιγμή που δεν θέλετε να παίξετε με εμάς. Και κάνετε τα, κάνετε τα πάντα για να μην παίξετε. Φοβάστε. Δηλαδή, άρα συμπεραίνουμε γιατί ασχοληθήκατε και με το ποδόσφαιρο, έτσι. Και να πω και με αυτή τη λογική. Πάμε σιγά. Ούτε 20 δεύτερα. Και να πω κάτι για τους αεξίδες, γιατί αυτοί θα βγουν δεύτεροι. Αλλά αφού σας έχουν φάει για πλάκα. Μην λέτε ότι θα βγείτε Champions League. Για να βγείτε Champions League με αυτά τα ανθρωπάκια που έχετε, δεν βγαίνετε με αυτά τα ανθρωπάκια που έχετε. Δηλαδή θα αποκλειστείτε. Για να περάσετε, να περάσετε και 20 και 15 εγώ θα πω εκατομμύρια να βάλετε, δεν σας εξασφαλίζει ότι θα βγείτε στους ομίλους. Δηλαδή τι θέλω να πω με αυτό. Ξέρετε τι έχετε να τραβήξετε στα προκριματικά με αυτά τα ανθρωπάκια που έχετε.
Εκεί θα γελάσουμε και το καλοκαίρι. Τα γελία... Μια και λέτε ότι θα βγούμε και θα πάρουμε και λεφτά και τέτοια. Βάλτε πρώτα λεφτά, γιατί δεν βλέπω να βάζετε. Και αν βάλετε να δω, θα περάσετε. Ναι, ναι, ναι. Τώρα βάλουμε. Πάμε στη γραμμή. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάκη, καλησπέρα, Άκη. Γεια σου. Θέλω να πω κάτι. Λέτε πως φοβάται η ΑΕΚ στο κύπελλο των Ολυμπιακών. Άντε, γεια! Ναι, φοβάστε, φοβάστε, ρε, φοβάστε, ρε, φοβάστε. Φοβάστε. Δεν πήγατε στο Μελισανίδη, ο Ρίτζιναλ, να του πει. Κύριε Πρόεδρε, όχι να κατέβουμε εμείς. Ο ΠΑΟΚ δίκαια τιμωρήθηκε. Αυτά, ακούστε τώρα, αυτά τα κολοτρυπηδίστικα. Αυτά άστα τώρα. Αν θέλει ο Πρόεδρος και δεν θέλουμε εμείς, δεν υπάρχει. Έτσι. Γιατί κι άλλα ήθελε ο Πρόεδρος και δεν θέλατε εσείς και πήγατε και κάνατε συλλαλητήρια. Δεν υπάρχει. Έχετε γίνει ΑΕΚ για να αντιμετωπίζετε τον κάθε αντίπαλο. Έχετε γίνει ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζετε τον κάθε αντίπαλο. Έχετε γίνει Παναθηναϊκός για να τολμάτε να αντιμετωπίζετε τον κάθε αντίπαλο και πόσο μάλλον τον αιώνιο. Όσοι φυγοδικούν δεν έχουν δικαίωμα να μιλήσουν με εμάς. Και μην περιμένετε πάλι ο Ολυμπιακός να παίξει με 9 παίχτες για να κερδίσετε ένα 0. Μην το περιμένετε. Πάμε αυτό. Στο επόμενο. Πάμε στο Πιστεύω επόμενο. Να υπάρχει ένα δίκαιο διαιτητή. Πάμε στο επόμενο. Πιστεύουμε ότι είναι καθαρή η εξήγησή μας. Έτσι, μάγκες. Μάγκες σε εισαγωγικά όταν μιλάμε για εσάς. Καθαρή εξήγηση. Δεν θέλετε να παίξετε. Να δούμε κίνηση. Ότι πήγανε τίποτα εξήντες στο Μελισανίδη ή τίποτα παοξήντες και να του πούνε: Κοίτα να δεις, ξεφτιλιζόμαστε. Θέλουμε να παίξουμε. Έτσι. Όσα και να φάμε. Δηλαδή, τι θα πέσουμε εμείς τώρα με την κάθε ευρωπαϊκή ομάδα να κατεβαίνουμε. Θα βάζουμε. Και... είναι και ο Θεοδωρίδης τώρα στην ΟΕΦΑ που θα. Άλλα από εκεί. Μην τον πιάσετε στο σώμα σας. Ο άνθρωπος είναι εκεί καμία για να βοηθήσει όλο το ελληνικό. Μα έχει βοηθήσει. Σταμάτα λίγο, ρετάκι μου. Όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά επειδή είσαστε ικανοί, όπως πάντα να βάζετε τα χέρια σας και να βγάζετε τα μάτια σας, ο άνθρωπος είναι για όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όποιο από τα αντελασσασμού αξιωθεί και βγει στην Ευρώπη, να ξέρετε ότι θα βοηθηθεί. Δηλαδή δεν θα είναι επί ξύλου κρεμάμενος, ό,τι ομάδα και να είναι. Εδώ μιλάμε για Ελλάδα. Λοιπόν, μην το πιάσετε τον άνθρωπο στο στόμα σας, είναι για καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν τα ισοπεδώνουμε όλα, όπως έχετε μάθει, απατεώνες, δημοσιογράφοι και λοιποί, δεν τα ισοπεδώνουμε όλα. Κρατήστε και τίποτα και τέλος για πάντων... όφελός μας, για όφελος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κρατήστε τίποτα. Και τέλος πάντων δεν είναι μαύρο κουκουλάκης. Καμία σχέση. Εντάξει, δεν ξέρω τι είναι, ό,τι και να είναι. Άστορα, και εγώ το πάω. Εσύ το σχολιάσει με αυτό. Ναι, άλλο, τέλο, όλα τα σχολιά. Αυτό παρακάλεγε να πει στο αργό του Ολυμπιακού. Εντάξει. Πάμε στα τηλεφωνικά. Με του παίχτε μέσα. Έλα, φίλε. Μέσα στην ανθρωπιά. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Έλα, Λάνια, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γάβρο από Κορυδαλό. Πάμε. Εντάξει. Λοιπόν, πήρα για να θέσω ένα θέμα απόψε στην εκπομπή. Πιστεύω ότι ο Καπίνο δεν μπορεί να είναι ο φύλακας του Ολυμπιακού. Ποιος το λέει αυτό, πώς σε λένε ρε Γάβρο από τον Κορυδαλό? Ορίστε. Πώς σε λένε το όνομά σου από τον Κορυδαλό, Γάβρος, πού είσαι? Κώστα, Κώστα. Κώστα, πού αλλάζεις Κώστα στον Κορυδαλό? Πλατεία Ψαρού. Πού? Πλατεία Ψαρού. Πλατεία? Πλατεία Ψαρού. Ψαρού. Αυτό είναι στη Μύκονο, ρε. Φιλαράκο, καλό βράδυ, έλα. Άκου, Κωστάκη. Είναι στη Μύκονο. Κωστάκη, άμα είσαι από τον Κορυδαλό, θα ξέρεις και ο Καπίνος. Ο Καπίνο είναι εκεί. Νίκαια Κορυδαλό. Άκου, αγόρι. Θα ξέρεις ότι είναι Ολυμπιακός από μικρός. Γι' αυτό σε ρωτάω από πού είσαι. Θα ξέρεις ότι είναι Ολυμπιακός από μικρός. Θα ξέρεις ότι η οικογένειά του είναι όλη Ολυμπιακή. Έτσι. Και για να είσαι Ολυμπιακός πρέπει να ξέρεις ότι εμείς τον Καπίνο τον αγαπάμε όπως έχεις διαπιστώσει αν έχεις έρθει καμιά φορά στο Καραϊσκάκι και παίζει ο Καπίνο. Έτσι. Άστο ρε, ρε εσύ. Ρε σας έχουμε. Άκου, άκου τώρα να σου πω. Κάτσε να σου πω εγώ για τον Μπορέλη. Για τον Μπορέλη θα σου πω. Άκου τώρα. Αυτά που έχουμε κάνει εμείς σε εσάς δεν μπορείτε να τα κάνετε σε εμάς. Εμείς αγόρι μου γλυκό που είσαι από τον Κορυδαλό. 4 χρόνια σας είχαμε ψήσει, όχι μόνο εσάς και τον ίδιο τον παίχτη ότι είναι παλτό. Και μιλάμε για τον Μπορέλη. Και τον 5ο χρόνο τον ανακαλύψατε όταν έφευγε. Άστα αγόρι μου. Άστα αγοράκι. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Καπίνο στον Ολυμπιακό έπαιξε πιτσιρικάς μπάλα. Είναι Ολυμπιακός. Αφήστε αυτά που λένε οι άλλοι μέσα στην προπαγάνδα. Είναι πολύ καλό παιδί. Αγαπάει το... ήθελε να έρθει στον Ολυμπιακό και ήρθε. Είναι και καλός παίχτης, ρε φίλε. Είναι και τσαμπουκάς. Είναι καλός παίχτης. Στην προπόνηση τα δίνει όλα. Θα παίξει στην ομάδα μας. Είναι παιχταράς. Αξίζει να παίζει στον Ολυμπιακό. Και είναι 20 χρονών. Απλά. Είναι παιχταράς. Σε που σε πονάει, σίγουρα σε πονάει. Και μπράβο, ρε Σιώμα, που γίνεσαι καλά για την Κυριακή. Πρέπει εδώ πέρα να δώσεις και εσύ μια απάντηση. Μπράβο, αγόρι μου. Πάμε στο επόμενο. Έλα, φίλε. Έλα. Έλα, αγόρι μου. Άκη.
Ναι, μ' ακούτε? Σ' ακούμε, σ' ακούμε. Έλα, Βασίλης από Μοσχάτο. Γεια σου, Βασίλη. Λοιπόν, καταρχήν την Τετάρτη να ετοιμάστε βάρκες και σωσίδια, μην τυχόν πνιγεί κανένα στην πισίνα, να πούμε, από τους Παναθηναϊκούς. Το καταφέρνουν και δεν πνίγονται. Να τα έχετε έτοιμα, λέω, είναι, τώρα είναι και με τους, όπως κάνουμε με τους λαθρομετανάστες. Έχουμε βάλει, ρε παιδί μου, μας πνιγεί κανένας. Έχουμε βάλει εκεί πέρα αυτό μια σκάλα που βάζουν στις παραλίες, πώς λένε αυτούς πάλι και τους όνειρες. Ναυαγωσώστες. Ένα τέτοιο δεν έχουμε βάλει. Λοιπόν, ο Τάκης θα είναι ναυαγωσώστες. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Τώρα το... Τα ΕΚΑΚΙΑ ξέρεις τι λένε. Εμείς παίξαμε τρία παιχνίδια στο ΑΚΑ και με τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟΚ και με τον Παναθηναϊκό και δεν άνοιξε μύτη. Γιατί τα κερδίσανε και μάλιστα με τον Ολυμπιακό όπως το κερδίσανε οι μάγκες. Άκου τώρα, Βασίλη μου. Πρόσεξε με, άκου. Πες το ίδιο να πούμε. Λοιπόν, ένα παιχνίδι του στράβωσε με τον Ατρόμητο και μαχαιρώσαν το παιδί. Ναι. Δεν κάνουμε εμείς, λέει, τίποτα. Ένα παιχνίδι του στράβωσε στο Περιστέρι και μαχαιρώσαν το παλικάρι, να πούμε. Λοιπόν, δεν μου λέτε του πατριώτη μου του Κύρκου το αυτοκίνητο στα Γιάννενα, ποιος το έκαψε? Και μόνο του, μόνο αυτός του. Που του είπε ότι σε ξέρω που μένεις και θα σε κάψω. Είδες που είσαι τόσο κακεντρεχής και κάνεις συνειρμούς. Δηλαδή, εντάξει, πήγε ο άλλος, ο Νιάο τον απείλησε τον άνθρωπο τον παρατηρητή διαιτησίας εκεί στα επίσημα. Εντάξει, και από συγκυρία κατά τύχη κάει και το αυτοκίνητο. Δεν μπορούμε να τα συνδέσουμε. Αφού βρήκαν από κάτω καζάκια. Ναι, ναι, κάει και μόνο το αυτοκίνητο. Αυτά παίρνουν δηλαδή. Σε καφέ από κάτω από τα καζάκια. Λέτε, πας και λες, ας πούμε, στον Τάκη. Θα σε πλήξω με το κασκόλ και παίρνει ποτέ το μηχανάκι. Τάκη, θέλω να ρωτήσω. Ρε Βασίλη, ετοιμάζουν ομάδα τάβλη, λέει. Ξέρεις σε ποιο παιχνίδι είναι καλή η Βάζελη στο τάβλι. Στο Φεύγα, πού θα είναι. Στο Φεύγα, στο Φεύγα. Εντάξει, Βασίλη, ένα καλό βράδυ. Βασίλη, λοιπόν, άκου τώρα. Είπες Νιάου. Ναι. Είναι η γάτα Αγκύρας. Όχι, άλλη είναι. Αυτή που μιλάει ο Τσίπρας με τον άλλο. Μια χοντρή είναι η Αγκύρας, είναι καλό ζωή. Η Αγκύρας, δεν είχε μία ο Τσίπρας. Τι Αγκύρας θα είναι, δε κεραμιδόγατα. Την ξεχνάω και τη γάτα. Τέτοια γάτα είναι εκεί. Όχι, κεραμιδόγατα. Κεραμιδόγατα. Τι Μαλαΐο, ρε. Τι Μαλαΐο. Όχι, τα ηγέτου. Ρε, για γάτα μιλάμε. Έχει και η Μαλαΐο. Όπως είναι. Έχαλα τα ηγέτου, πες. Όπως είναι και το αλάτι. Εμπρός. Ποιο αλάτι. Η Μαλαΐο. Υπάρχει αλάτι η Μαλαΐο. Έλα, ρε, Τάκη, δεν βγες στην αγορά. Εγώ το Κάλας ξέρω. Εκεί έχεις μείνει. Τι γίνεται. Μαλαΐο, σου λέω. Εμπρός. Έλα, φίλε. Έλα, μεγάλε, σε ακούω. Ναι, μ' ακούς. Μ' ακούμε. Φαγουτζής. Okay. Λοιπόν, πρώτα καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Δεύτερον, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο για λήψη χρημάτων, γιατί έξι μας έχουν κάνει για να μην έχουμε λεφτά, θέλω να σας ρωτήσω μια κουβέντα. Τι ομάδα είστε? Τα τρία στούτζες, τα ξέρετε ποιοι είναι? Ναι, τα τρία στούτζες. Αυτοί που γιορτάζουν σήμερα, την ημέρα της γυναίκας είναι. Όχι, αδερφέ. Εγώ είμαι Ολυμπιακάρα και έτσι από το φάσκε μου. Το τρίο στούτζες είναι. Γι' αυτό σας πήρα τηλέφωνο. Ναι. Σαβίδης, ναι. Αλαφούζος, Μελισσανίδης. Και εγώ τι είπα? Δεν το πιέσα καλά και σήμερα γιορτάζουμε. Άμα κάνουμε λέμε το ίδιο και συμφωνούμε. Σήμερα γιορτή της γυναίκας. Αλλά Λίτρο Ολυμπιακάρα, αντεγιά. Γεια σου, Βασίλη μου. Όπα με το αντεγιά, ήρεμα. Είπε αντεγιά, είσαι Ολυμπιακός. Όχι, δεν το είπε αντεγιά. Κλείσιμο αντεγιά σας είπε το άνθρωπο. Δηλαδή το πήρε και εσύ και να γιορτώνει. Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες. Και να ξέρουν αν ήταν η οποιαδήποτε γυναικεία ομάδα. Εγώ θα πω χρόνια πολλά στη Λέτα. Ναι, η οποιαδήποτε γυναικεία ομάδα θα τολμούσε να. Όχι, θα δεχόταν να παίξει. Ναι, όπως έκανε η γυναικεία ομάδα του Παναθηναϊκού στο βόλεϊ. Ήρθε και έπαιξε και έχασε. Και θα το θεωρούσε και τιμή της, έτσι. Έτσι, μπράβο. Γι' αυτό λέω χρόνια πολλά στην ημέρα της γυναίκας. Και συγγνώμη προς τις γυναίκες για τον παραλληλισμό με το τρίο στούντζες. Δεν απέχει. Έθιξα το γυναικείο φίλο. Δεν απέχει πολύ. Τι να απέχει, ρε. Έθιξα το γυναικείο φίλο, σου λέω. Μόνο που τους έκανα τσάκιο μία. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα προσκυνάτε τον Όλυμπο. Έτσι με... Έλα, φίλε. Δημήτρης από Βάρκης Ολυμπιακός. Γεια σου, Δημήτρη. Ναι, πες. Δημήτρη. Είσαι λίγο ύποπτος, θα το δούμε. Για, πες. Έλα. Ωραία, ήθελα να ρωτήσω κάτι για τον κύριο Σαβίδη, τον πρώην του Παρόν και τον Αλαφούζο. Ναι, ναι. Όταν ζητάνε ξένους διαιτητές. Ναι, θα τους πληρώσει αυτός. Τι εννοούν μόνο να τους διεπιτεύσουν με τον Ολυμπιακό στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου για να αρχίζουν και τα σπάνια οπαδοί του και πετάνε αυτά
ότι θα αποβληθούν από όλα τα πρωταθλήματα και τα. Όχι, αυτό το. Αυτό το έχει εξασφαλίσει ο Υπουργός, ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα όσο και να τα σπάνε. Είναι στο κοινό. Γιατί αν ο ΠΑΟΚ ήταν στη Ρωσία ή στην Αγγλία κτλ. Θα γινόντουσαν όλα αυτά τα πράγματα. Στη Ρωσία πήγανε. Να σου πω και το άλλο. Βασίλη, Δημήτρη. Αν τα έλεγε αυτά που λέει στην Ελλάδα, ο Ρώσος υπήκος στη Ρωσία θα ήταν έξω. Ναι. Αυτή τη στιγμή, αν τα έλεγε αυτά που έχει πει τώρα στη Ρωσία, τα ίδια και ένα παιχνίδι της Ρώσικης Λίγκας. Πες ότι δεν ήταν πρόεδρος στον ΠΑΟΚ, ήταν στη Ροστόφ και έλεγε τέτοια πράγματα. Θα ήταν έξω αυτή τη στιγμή ή θα ήταν στη Σιβηρία. Όπως θα λέτε. Γιατί εδώ τον ελιβανίζουμε. Τον επενδυτή. Μην χάσουμε τα λεφτά του από τις επενδύσεις. Τον ελιβανίζουμε που τους έκανε όλους απλήρωτους. Και να σου πω και κοιτάκι. Λοιπόν, εγώ θα σας πω. Να κάτσεις καλά, ή να πάω να κοιμηθεί να κοιμηθεί στο Μακεδονία, το ξενοδοχείο που του τιμώρησε. Καλά, να κοιμηθεί στο μπαγκάκι. Όχι, τιμώρησε άλλο, δεν θα κοιμηθεί στο ξενοδοχείο. Λοιπόν. Να πούμε κάτι για. Κάτσε, ρε, και θέλω να το πω κάπου. Τι σου. Να πω κάτι στου παουτζίδε. Αυτό ο άνθρωπο, πάρτε χαμπάρι για ποιο σκοπό έχει έρθει στην Ελλάδα. Θα σου το πω εγώ. Με το δικό μου το μυαλό. Έχει έρθει για πολιτικό, όχι για πρόεδρο του ΠΑΟΚ. Μητσάρα μου. Αργότερα θα πάει για πολιτικός, ναι, αυτός. Θα το ψηφίσουν. Δεν πάει. Δεν πάει για αυτό, ήρθε έτσι για προσωρινά. Θα τον ψηφίσουν οι Αριανοί για να μείνει στον ΠΑΟΚ. Να προσφέρει υπηρεσίες. Μητσάρα μου, να δώσω και το τιμά στον Μητσάρα Μεσούλα που μας έχει στείλει μήνυμα. Ναι. Και δεν περνάνε, παιδιά, δεν περνάνε τα μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε εμείς μετά. Έτσι, υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Γεια σου, Μητσάρα μου, να είσαι καλά. Και καλές δουλειές στο Λαρέντ. Εμπρός. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Μ' ακούτε? Ναι, βέβαια. Μακάριος από Τούμπα. Ο Μακάριος. Μακάριος, ναι. Από πού? Από Τούμπα. Άντε, γεια! Μακάρι, πτωχή το πνεύμα τη. Μακάριε, μακάρι. Αυτό το είχε πει ο Χριστός. Τι θα κάνουμε, επειδή το είπε ο Χριστός. Καλό που το είπες και εσύ. Ό,τι λέει και ο Χριστός, εμείς του Χριστού τα λόγια ακολουθούμε. Από δηλαδή τι θέλει να πει, Μακάρι. Κάτω ή την πάνω. Άκου, να εξηγήσουμε τώρα. Πάμε και στα θρησκευτικά. Εκεί Μακάρι. Στην Τούμπα. Άκου, ρε, κάτσε ρε με την πάνω και την κάτω. Ρε, τίποτα δεν είναι ούτε. Εκεί στην Τούμπα είναι καλή ομάδα. Λοιπόν, αφού δεν υπάρχει δεύτερη. Λοιπόν, Μακάρι, το πνεύμα τη Μακάρι είναι ότι είναι ευτυχισμένο ο κάθε μπουμπούνα. Αυτό πάνε να πει. Ο κάθε βλάκα σαν τον πρόεδρο. Χαίρομαι που είμαι μαθητή. Ευτυχισμένο. Και εγώ του Χριστού. Ναι. Και εγώ μαθητή. Και δούλη του Θεού ταυτόχρονα. Βέβαια. Άγιο έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Άγιο μου, Νικόλαε. Εμπρός. Ναι. Έλα, φίλε. Μπρος. Πίσω. Μπρος, έλα. Εγώ μη. Ναι, ναι, εσείς. Εσείς, εσείς. Έλα, γεια χαρά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ηλία. Έλα, Ηλία. Παιδιά, συγχαρητήρια, συμφωνώ και συνυπογράφω με όλα όσα λέτε. Δεν μου λέτε κάτι. Ο Παναθηναϊκός η Βάρδελη και ο ΠΑΟΚ, αυτά τα πολεμοφόδια που βάλανε μέσα, δεν ήταν προμελετημένο αυτό το. Σωστό. Όχι, ξέρατε, δεν. Καταρχήν και οι δύο. Έχει απόλυτο δίκιο. Ναι, απόλυτο. Και οι δύο μαλώνανε πριν το παιχνίδι. Δεν του το έκανε ο Ολυμπιακός, έτσι. Μεγάλη κουβέντα είπε, Άκη. Ναι, ρε. Τα είχαν φέρει, μπράβο, φίλε μου. Όλα προμελετημένα. Το πάμε αέρα. Στάνταρ είναι. Πες το, πες το. Προμελετημένα, φίλε μου. Ναι, συνέχισε. Όλα στάνταρ, τι έτσι είναι. Έκλεισε. Μπράβο. Ναι. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Τι να πούμε, παιδιά, σε όλα όσα λέτε, έχετε δίκιο και δεν το λέω μόνο εγώ. Όλοι οι Ολυμπιακοί που έχουμε έτσι, έχω ρωτήσει, αλλά ακριβώς τα ίδια θα συμφωνούν μαζί σας. Να ξέρεις, Ηλία, ότι είναι και πολλοί και των άλλων ομάδων. Όχι πολλοί, περισσότεροι των άλλων ομάδων. Βλέπουν τι γίνεται στην πραγματικότητα, έτσι. Ξέρουν την πραγματικότητα όλοι. Και κάποιοι λένε δεν είναι και να δίνουν συγχωροχάρτη στους πρόεδρους μας, γιατί και του χρόνου θα μας έχουν πάλι στη φάπα. Ποια έπο να πάρουμε και τέτοια. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει πάρει, κάτσε ρε Ηλία μου, ο ΠΑΟΚ έχει πάρει φέτος 16 βαθμούς από τη διαιτησία.
Πες ότι αλλάζει η ΕΠΟ και τέτοια. Πόσους βαθμούς θα πάρει πια, δηλαδή όλους τους βαθμούς θα τους πάρει. Και τι κάνει η ΕΠΟ, ρε, δίνει βαθμούς, ρε, Άκη. Αυτοί στο μυαλό τους νομίζουν ότι είναι έτσι. Τι είναι στον ΠΑΟ και στον Πανάκο και στον άλλο. Θες να πούμε. Όχι, άμα αλλάξει η διετησία η ΕΠΟ. Θα σου πω εγώ την κακιά ΕΠΟ. Ο κακιάς της είναι πρόπερση, μωρέ. Η κακιά ΕΠΟ, η Λία είσαι στη γραμμή ακόμα, να μην σου τρώω το χρόνο. Ας να μιλήσουμε, ας να μιλήσουμε. Πες εσύ και μιλάμε εμείς μετά, μην σου τρώω το χρόνο. Προσέξατε και κάτι άλλο. Ναι, ναι, στη γραμμή είμαι. Έγινε, για χαρά. Όχι, πέσε, φίλε, πέσε, έλα εδώ. Εντάξει, δεν πειράζει. Απλά δεν θέλαμε να πούμε. Να πήρε αγκιάστο να πέντε κουβέντες. Μεγάλος Ολυμπιακός, ήταν ωραίος Ολυμπιακός. Από αυτούς που παίρνουν χαμπάρι τη βρωμιά των άλλων και δεν παίζουν στα site και πιστεύουν. Τι να πιστέψουν. Για δύο ώρες. Γιατί μετά μου λένε μετά και δίκιο. Ακούστε τώρα γιατί κλείνουμε και την εκπομπή. Για όλο το νόημα, αυτό που γίνεται τώρα, για να το καταλάβετε, θέλω να ανατρέξετε στους Ολυμπιακούς, σε κάποιους Ολυμπιακούς που ντρεπόντουσαν. Που ντρεπόντουσαν. Δηλαδή οι Ολυμπιακοί να ντρεπόμαστε, ό,τι είπα Ολυμπιακός και να είσαι του καναπέ, της παραλίας, του βουνού, ό,τι Ολυμπιακός και να είσαι την γηπέδου. Τώρα που βλέπετε αυτά τα ξεφτιλίκια, πείτε μας, ρε, εσείς που ντρεπόσασα, που βγαίνατε και γράφατε και μηνύματα ότι ντρέπομαι. Βγες, ρε, και πες. Ντρέπομαι που ντρεπόμουν τότε. Έτσι, γιατί βλέπετε τι γίνεται. Λοιπόν, αύριο το πρωί. Εισιτήρια στο Καραϊσκάκι, 15 και 20 ευρώ. 11. Τι 11, η ώρα. Από τις 11 η ώρα είναι. Ποιο νόησες, ποιο 11 μόνο. Αργά είναι. Τι 11 μου, τι να το ξενυχτήσουν τα παιδιά. Πάμε να πούμε αύριο. 16 είναι. Λοιπόν, και έχουμε να πούμε για τον αγώνα της Κυριακής την Παρασκευή. Τετάρτη με τον Παναθηναϊκό στο Πόλο, 8.30 ώρα. Τίποτα, τι να πούμε για τον αγώνα της Κυριακής. Την Παρασκευή θα πούμε και τα άλλα. Απλά κρατήστε στο μυαλό σας. Και τα εισιτήρια. Ναι, απλά κρατήστε στο μυαλό σας μόνο αυτό για τον αγώνα της Κυριακής, ότι πρέπει να παιχτεί αγώνας. Έτσι, αυτό που. Ό,τι κάνουμε κάθε φορά που αφήνουμε να παιχτεί αγώνας. Ό,τι και να μας έχουν κάνει. Καλό βράδυ, Μάγκες. Γεια σας, καλό βράδυ.